Καλησπέρα και από μένα. Στάθης Νικολάηδης στο μικρόφωνο. Κάναμε λίγο μια έτσι, ανεπίσημη αλλαγή. Καθότι η συνέντευξη τύπου στο Χαριλάο δεν μας επιτρέπει να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να πάμε στις διαφημίσεις και να μπούμε κύριοι εδώ πέρα. Θα το κάνουμε μετά όμως, δεν πειράζει. Σας κράτησαν συντροφιά μέχρι και πριν από λίγο ο Δημήτρης Αναξής και ο Παύλος Ραπτόπουλος. Πάμε παρέα με το Αλληλούια μέχρι και τις 10. Ο Άρης, ο οποίος κέρδισε στην αγωνιστική όπου νομίζω έχει να κερδίσει ο ίδιος πολλά στην Football League. Καλά, έχει εξασφαλίσει ήδη την άνοδο του, αλλά κυρίως όπως άκουγα και τα παιδιά πριν, έχει να κερδίσει καταρχάς το γεγονός ότι η Παναχαϊκή έκανε την γκέλα και πρακτικά ο Άρης όχι απλά διατήρησε το συν 10, το έχει αυξήσει κιόλας, και η Δόξα Δράμας κατάφερε να πάρει μια ισοπαλία από τον Όφη και ουσιαστικά να ξαναβάλει ένα έτσι μικρό ενδιαφέρον, το οποίο μεταξύ μας καλό είναι να υπάρχει, καθότι Όφη και Άρης θα ανέβουν έτσι, θα πάρουν τις δύο θέσεις για την Super League. Το ζήτημα πλέον είναι ποιος θα πάρει και τον άτυπο τίτλο της πρωτιάς. Έτσι, ο Όφη είναι στους 64 πλέον, στους 63 ο Άρης και στους 51 η Παναχαϊκή. Ακούσαμε πριν και τον άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει εξ Αμερικής, ο κύριος Σακίεβιτς, για να αναλάβει κάποιο project στον Άρη. Νομίζω ότι θα μάθουμε τις επόμενες ώρες, μέρες, δεν ξέρω τι ακριβώς θα αναλάβουν, γιατί νομίζω ότι δεν πρόκειται για τον πλήρη έλεγχο της ΠΑΕΑΡΙΣ, δηλαδή θα βρεθούν ως χορηγοί, θα βρεθούν ως οι άνθρωποι που θα πάρουν τη χρήση του γηπέδου, την ανακατασκευή του, έχουμε διαβάσει πολλά. Όλα αυτά νομίζω ότι θα ξεδιαλύνουν και τις επόμενες μέρες. Άρα, συμπερασματικά, ο Άρης σήμερα έχει να κερδίσει και αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά, καθότι ήδη έχει ξεκινήσει η επόμενη μέρα για να επανέλθει του χρόνου πολύ δυνατότερος από ό,τι ήταν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια πριν οικειοθελώς οδηγηθεί στην τρίτη κατηγορία. Έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο, ακόμα περιμένουμε τον κύριο Σπανό. Βασίλη, όχι, να ξανακαλέσουμε να δούμε τι γίνεται, να μην χάσουμε, μιας και έχουμε, λέει, τον Νίκο. Α, ωραία. Εντάξει, ωραία. Κάνουμε τώρα και μια συνεννόηση μπουζούκι εδώ πέρα. Στον αέρα δεν πειράζει. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο λαό του Αλληλούια. Ωραία, έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Νίκο. Επιστρέφουμε και πάλι στο Κλειάνδη Βικελίδη. Ήρθε στην αίθουσα τύπου ο Δημήτρης Πανός μαζί με τον Κενάν Μπαργκάν. Οι οποίοι θα μιλήσουν για το σημερινό παιχνίδι. Αφήνω το κινητό και σε δευτερόλεπτα ξεκινάμε. Ωραία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους, την επιστροφή του, την επιστροφή όλων μας στην Άδα Πάσχα. Αυτή η επιστροφή για μας ξεκίνησε καλά, σε αποτέλεσμα, νομίζω άσχημα σε συγκέντρωση, σε σοβαρότητα, ίσως και σε απόδοση σε μερικά σημεία του παιχνιδιού. Νομίζω ότι το παιχνίδι δεν αντέχει ιδιαίτερες κριτικές αναχωρικά με το οποίο πρέπει να κερδίσει. Αλλά τα πολλά λάθη που κάναμε εμείς, νομίζω ότι σφάλαμε και παρέμβαμε να κλιματίσουμε κάτι του εαυτού μας. Αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, να το κοιτάξουμε μάλλον, να μην το αφήσουμε στην άκρη και να το διορθώσουμε αρχής γενομένης από την επόμενη αγωνιστική. Ήταν μια νίκη για μας που ήταν επιτακτική, όπως βλέπουμε βήμα-βήμα προσπαθούμε να κλειδώσουμε τη μαθηματικά την άνοδο. Αυτός ο στόχος είναι και κανένας άλλος για μας και με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε με καλό ποδόσφαιρο, είτε με κακό ποδόσφαιρο, πάντα όμως με αποτέλεσμα. Κινδυνεύσαμε σήμερα και ήταν διδακτικό για μας προς τι.
ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα που άμα δεν τη δεις πάρα πάρα πολύ σοβαρά θα κερδίσεις εύκολα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το δίδαγμά μας από το παιχνίδι είναι ότι πάντα σοβαρά, πάντα σκεντρωμένα, πάντα ταπεινά και σίγουρα. Αυτά θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, αγωνιστικά, συγχαρητήρια στον παιδί γιατί γύρισαν το παιχνίδι. Μάλλον γύρισε ένα παιχνίδι που φαίνεται δύσκολο, το έκαναν εύκολο στην ουσία και συνεχίζουμε την επόμενη Κυριακή. Εγώ έχω πει από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ ότι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει φιλοδοξίες δεν μπορεί να είναι προπονητής. Οι φιλοδοξίες δικές μου δεν μπορεί να είναι εκτός του Άρη στην επόμενη χρονιά. Όμως σε ένα σχεδιασμό μιας ομάδας δεν είναι δικό μου το θέμα να επέμβω αναφορικά με, με το αν θα είμαι εδώ ή όχι. Δεν έχω κάποια συζήτηση με τον πρόεδρο. Νομίζω ότι είναι και νωρίς ακόμα. Γιατί θεωρώ ότι για να μιλήσουμε, να πούμε κάτι, είτε να μην πούμε τίποτα, πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος και μαθηματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ από την πλευρά μου, επειδή τυχαίνει να θεωρώ τον εαυτό μου λίγο ανοιχτό μυαλό, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και τιμή για μένα που πέρασα από αυτήν την ομάδα. Μπορώ να πω κάτι. Θα θέλαμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη νίκη και μια λιγότερο αγχωτική, αλλά και αυτή όμως νομίζω αξίζει να την αφαιρώσουμε στον Δημήτρη Ανάκογλου, όπου είναι ένα βίντεο το οποίο έχει διπλή και τριπλή ατυχία. Εσύ με ρωτήσατε, μου λέγατε πότε θα έρθει η στιγμή να δούμε τον Ανάκογλου να παίζει. Εγώ ήξερα. Και περιμέναμε να δούμε πώς θα βγει αυτή η χρονιά για αυτόν. Τελικά έπαθε αυτό που έπαθε πριν μερικές μέρες και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να είναι πολύ δυνατός, να επανέλθει, θα επανέλθει Δημήτρος και του χρόνου να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στον Άρη. Άρα λοιπόν με όλη μου την καρδιά, εγώ σαν προπονητής και το τεχνικό team, τα παιδιά πιστεύω ότι την αφιερώνουμε μεγαλόψυχα όλη η δική του και ευχόμαστε να είναι πάλι γρήγορα κοντά μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Όπως είδαμε και σήμερα δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι της Β' Εθνικής. Όλα είναι δύσκολα. Αυτό φάνηκε και σήμερα. Μπήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο νομίζω καλά. Στη συνέχεια αδρανίσαμε λίγο στην άμυνα, φάγαμε κάποιο γκολ, φάγαμε τον γκολ μάλλον. Συνέχεια δεν ήμασταν πολύ καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα, πετύχαμε γκολ, έγινε ένα μπέρδεμα πάνω κάτω το παιχνίδι. Τέλος καλό, όλα καλά. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι το αποτέλεσμα. Έχουν μείνει λίγα παιχνίδια. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να κερδίσουμε και εκεί και να καταφέρουμε να μείνουμε εκεί ψηλά και να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να το συζητήσω τώρα, το αν είχε δίκιο ή όχι. Εδώ είναι ο coach. Εγώ ήμουν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Αυτό έκανα και σήμερα. Μπήκα, βοήθησα την ομάδα να πετύχει το στόχο της. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ναι, όπως είπε και ο coach, διπλή και τριπλή ατυχία για τον Δημήτρη. Ένας πολύ καλός παίκτης και πολύ καλό παιδί. Ελπίζω να γίνει γρήγορα καλά γιατί το χρειάζεται όχι μόνο ο Άρης, οποιαδήποτε ομάδα, γιατί είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής όπως είπα και πριν. Και ελπίζω να γίνει γρήγορα καλά και να επανέλθει το παιδί. Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο και του χρόνου με τον Άρη, οπότε δεν έχω να συζητήσω κάτι. Επαφή με κάποια άλλη ομάδα.
Εφόσον υπάρχει συμβόλαιο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει επαφή. Νομίζω ότι έχουν προτεραιότητα κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συμβόλαιο και μετά να έρθει η σειρά μου. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Κενάν Μπαργκάν στο τέλος, ο οποίος μίλησε και για το συμβόλαιό του για την επόμενη χρονιά. Ο κύριος Πάνος δεν ήθελε να πει και πολλά, έδωσε απλά συγχαρητήρια στους παίκτες του που γύρισαν το παιχνίδι. Να θυμίσω, 1-1 ήταν το ημίχρονο, 5-2 το τελικό. Και ευκαιρία, Βασίλη, να πάμε στο διάλειμμα τώρα. Δεν νομίζω να έχει. Α, Νίκο. Ναι. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Για πες μας, έχουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο δεν έχει. Όχι, τώρα ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις. Θέλεις απλά να επαναλάβεις γρήγορα τι δήλωσε ο... Και, βασικά εμένα μου έκανε εντύπωση που πήγε και στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή δεν ήταν η συνέντευξη τύπου του αγώνα προφανώς. Απλά ήσασταν που ήσασταν όλοι εκεί προφανώς. Μίλησε ο κύριος Ακίεβιτς. Ναι, εντάξει, είπε ένα-δυο πράγματα, όχι νομίζω κάτι ουσιαστικό. Εντάξει, απάντησε μια-δυο ερωτήσεις. Άλλωστε, ο άνθρωπος ήταν εδώ στο γήπεδο, μάλιστα, και η σουίτα που τον φιλοξενούσε, η σουίτα του Θόδωρου Καρπίδη, είναι δηλαδή σχεδόν δίπλα. Και βρέθηκε συνέντευξη αυτή μαζί με τον κύριο τον Παπαδόπουλο, βάζει με τον συνεργάτη τον κύριο Καραντώνη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό που είπε ο κύριος Ακίεβιτς είναι ότι μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο με τον κύριο Καρπίδη. Είμαι σε αυτό 30 χρόνια, θέλω να τους βοηθήσω να βελτιώσουν το σύλλογο και να τον πάνε επίπεδο παραπάνω. Εγώ στην ουσία, αυτό το οποίο είπε δηλαδή στην ουσία είναι ότι είμαι εδώ για να βοηθήσω τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Καρυπίδη εν ώψη της νέας σεζόν. Ρωτήθηκε για το τι ξέρει σχετικά με τον Άρη, αναφέρθηκε σε μεγάλη ιστορία του συλλόγου, αναφέρθηκε και στην παρουσία του Αντού στην ομάδα πριν από αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Εντάξει, Αντού, καλά, θυμόταν τον Αντού και δεν θυμόταν τον Έντι Τζόνσον. Ναι, και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση όταν πήγε να αναφερθεί σε πρώην παίχτες. Γιατί ο Έντι Τζόνσον είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα στο MLS από ότι ο Αντού. Αντού απλά ήταν στα 16 του με τον Μπελέ τότε που είχε βγει κτλ. Ο Αντού απλά το κουβαλούσε μια φήμη, τίποτα περισσότερο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, παρά τη φήμη απορία που είχε η καριέρα του, το όνομά του ακόμα το θυμούνται στην Αμερική. Είπε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια όμορφη πόλη και ότι ξέρει πολλά πράγματα για την ιστορία του Άρη γενικότερα, και αυτά τα οποία είπαμε και πριν, και είπε νομίζω και κατά την άφεξή του προχθές ότι ήρθε για να συγχαρεί για τον κύριο Καρυπίδη, με τον οποίο γνωρίζονται για την άνοδο της ομάδας, και ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη μορφή συνεργασίας. Πιο πολύ δηλαδή θα έχει για την ώρα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ένα συμβουλευτικό ρόλο ο κύριος Ακίεβιτς όσον αφορά τις ακαδημίες, όσον αφορά την γενικότερη οργάνωση της ΠΑΕ εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί ο Άρης δεν θα πω ότι έχει λυπή οργάνωση, είχε λυπή οργάνωση βασικά φέτος, δεν είχε οργάνωση φέτος και πρέπει να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από αυτό για να λειτουργήσει μια σωστή επαγγελματική ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία ενώπιση Super League. Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Χαριλάου. Τέλος και το post-game. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα, αφού ενημερώσουμε τους φίλους του στοιχήματος και του αγγλικού ποδοσφαίρου ότι η Manchester του United, που είπε ο γιγάντας Μαρινάκης, το ξέρω ότι το έχει πει αυτό, έτσι. Η Manchester του United, έτσι. Μήπως είπε και η Nottingham του Forest. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η Manchester του Μουρίνιο χάνει 0-1 από τη West Bromwich με τον γκολ του Ροντρίγκες από το 73ο λεπτό. Τρένο. Έχει ένα τεταρτάκι ακόμα για να πάρει έστω το βαθμό ή να κάνει το θαύμα και να το γυρίσει η United, η οποία πραγματικά πιέζει στο δεύτερο ημίχρονο και το φάγε κόντρα στη ροή, αλλά καμία σημασία δεν αυτό έχει. Αυτό μας έλεγε να μην ήταν κόντρα στη ροή όταν παίζει κόντρα στη West Brom, φίλε. Ναι, απλά η United δεν έχει, δηλαδή όσους και να πάρει, αυτή τη στιγμή δηλαδή να πάρει Χάρη Κέιν, Λεβαντόφσκι και πες κανέναν άλλον και Μέση μαζί τριπλέτα, εύκολο γκολ πάλι δεν θα έχει. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά είναι η κατάρα του Μουρίνιο τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό δεν έχει το εύκολο γκολ. Πληρώνει, είναι το κάρμα, ρε. Το κάρμα που ότι δεν μπορούν να του βάλουν, ποτέ δεν μπορούσαν να του βάλουν εύκολα γκολ. Ναι, τώρα το πληρώνει. Τώρα ναι, το πληρώνει, δεν μπορεί να βάλει αυτό. Ναι. Για να δούμε και τη σέντα του Μάτα και θα πάμε στο διάλειμμα. Κεφαλιά, τι παίζουν εκεί, βόλεϊ, πραγματικά. Αγγλικό ποδόσφαιρο. Δεκαετία 80. Ο Σμόλινγκ για βόλεϊ μόνο. Δεν είναι ναι, ρε. Αυτό είναι για καμινάδε, για τι γιώμε. Έτσι. Γιώμα, πάρει καμιά κεφαλιά, ράγκμπι φάση. Ράγκμπι, δεν είναι στρωτό το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Είναι το American football, το βρετανικό αντίστοιχο. Το ξύλο όμως. Football, ναι. Χωρίς χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα. Ναι, έχει διαφορετικούς κανόνες. Λοιπόν, Γαλλία.
2-2 Τρουά Μαρσέικ στο 76ο λεπτό. Η Βέρντερ κερδίζει 1-0 την Λειψία στο 34ο λεπτό. Έχει ξεκινήσει το Super Derby στην Κρήτη. Πλατανιά ΣΑΕΚ. Όλη η Ευρώπη έχει σαγηνευτεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω. Δηλαδή, δισεκατομμύρια κόσμου. Ο Πλατανιάς να καιγόταν σήμερα, που δεν καίγεται γιατί έχει πέσει, έτσι, να καιγόταν σήμερα δεν έχανε. Μόνο αυτό θα πω. Δεν κέρδιζε, συγγνώμη. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει. Αλλά τώρα δεν καίγεται το Πλατανιάς. Ούτε και η ΑΕΚ πολύ καίγεται. Ναι, αλλά στην ΑΕΚ έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι κοίταξε, υπάρχει και μια έφεση εδώ πέρα. Ξέρω, μην μας γυρίσει τούμπα το. Η όλη φάση και μετατρέχουμε και δεν φτάνουμε. Χετάφε Σπανιόλ 0-0 στο 6ο λεπτό. 34ο λεπτό στην Ιταλία. Γιουβέντους Σαμπτόρια και αυτό το παιχνίδι στο 0-0. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Μπαίνουμε και επίσημα. Καλησπέρα ξανά. Με την United να χάνει μια ευκαιρία στο 93ο λεπτό. Με τον. Ποιος ήταν αυτός? Ο Σμόλινγκ ήταν, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, έκανε και λίγο φαουλάκι στον αμυντικό. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και η United χάνει από τη West Bromwich με 0-1. Στα μικρόφωνα σήμερα, η αφεντιά μου, Στάθης Νικολαίδης, με ακούτε κάθε σουκού από τις 7 μέχρι και τις 10 στο Αλληλούια. Έχω πάντα καλεσμένο όταν λείπει ο Μιχάλης και όταν είναι ο Μιχάλης. Νομίζω ο μόνιμος γκεστάρ εδώ πέρα της εκπομπής, ο Αντώνης Βουλγαρίδης, ο οποίος όποτε έρχεται πραγματικά γίνεται του μπάσκετ εδώ. Πανδεσία. Πέρα. Δεν μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Πανδεσία Σπυριάρας. Έτσι, απλά όταν έρχεσαι πάντα μιλάμε για λίγο NBA. Η εξειδίκευση. Έτσι. Καλησπέρα για από μένα στο λαό του Λίμπερο και το Αλληλούια. Έχουμε τις αδυναμίες. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Βασίλης Καβαδίας είναι στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά θα πάμε παρέα με όλα τα θέματα τα οποία. Έχει επικαιρότητα αρχικά. Είπαμε, εντάξει, θα μιλήσουμε και για NBA και οτιδήποτε άλλο. Να θυμίσω, FM και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ένα μήνυμα το οποίο έχει χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και φυσικά, όπως πάντα, 2310-287-888 για όποιους θέλουν να βγουν στον αέρα. Θέλω φίλους του Άρη να μου πούν τη γνώμη τους για την εμπλοκή των Αμερικανών. Είναι «Καλώς ήρθε το δολάριο», θυμάστε την ταινία με τον Κωνσταντίνου. Ήρθε το δολάριο σήμερα. Το θέμα είναι, δεν ξέρω να το δει οι παίκτες του Άρη και ο Αριανός γενικότερα. Από ό,τι φαίνεται διερευνητικά ήρθαν οι Αμερικανοί αυτή τη φορά, αλλά κάτι είναι γι' αυτό. Ναι, από το τίποτα τουλάχιστον υπάρχει μια ελπίδα στον ορίζοντα. Για μένα φαίνεται ότι ο Καρυπίδης τουλάχιστον κινείται να βρει συμπαίκτες, να βρει τέλος πάντων να έχει το επιπλέον έσοδο ώστε να μην χρειαστεί να βάλει αυτά που δεν έχει. Γιατί δεν νομίζω να έχει τη δυνατότητα. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας. Πάνε να μπει τώρα ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, έτσι. Εντάξει. Άμα θέλει, πετάει για κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια έτσι. Τα πετάει. Ναι. Τα πετάει, δηλαδή τα πετάει στο μπάσκετ, ρε φίλε. Δεν τα πετάνε στο μπάσκετ. Τα πετάνε. Ούτε πίσω δεν παίρνουν σχεδόν τίποτα. Το μπάσκετ δεν έχει τα έσοδα. Ξέρεις τι, διάβασα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το ότι. Για αυτό που θέλει να φύγει ο Γιαννακόπουλος από την Ευρωλίγκα κτλ. Και λέει ότι είναι ο μόνος ο οποίος είπε ευθέως στους ανθρώπους εκεί ότι μιλάτε για επιτυχημένη διοργάνωση. Αλλά και οι 16 ομάδες μπαίνουν μέσα. Ακριβώς. Άρα τι επιτυχημένη διοργάνωση. Κοίταξε, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, η οποία πρέπει να οθήσει κάποια στιγμή τις ομάδες γενικά, το μπάσκετ γενικότερα, να κοιτάξει τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή να υπάρχουν, να γίνουν οι συμφωνίες με την Ευρωλίγκα με τέτοιο τρόπο ή με το Eurocup ή οτιδήποτε, με τα κύπελα τα ευρωπαϊκά, ούτως ώστε να βγαίνει κέρδος. Για αυτές τις ομάδες, έτσι. Δεν μπορεί να κάθε χρόνο να επενδύουν και είτε βγεις πρώτος στην Ευρωλίγκα, είτε βγεις τελευταίος, πάλι να είσαι χρεωμένος. Εντάξει, γενικότερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι μια μεγάλη ιστορία. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι έχει υπερχρεωμένους παίκτες, γιατί πολύ απλά είναι λίγοι οι καλοί παίκτες. Ναι, αλλά να από τη στιγμή που. Ποδοσφαιρικά δεν συμβαίνει αυτό. Το κάνουμε στην Αγγλία, αλλά εννοείται. Στην Αγγλία έχουν τεράστιο τηλεοπτικό, έχουν τεράστια έσοδα από marketing. Οπότε. Αυτά πρέπει να κοιτάξουν και στην Ευρωλίγκα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ώστε να υπάρχει έσοδο και να προσελκύσει εκτός από παίκτες, να προσελκύσει και επενδυτές, έτσι.
άμα δεν υπάρχει έσοδο, σταθερό έσοδο που να σε βάζει και να σου αυξάνει. Να έχεις κίνητρο, ρε. Ναι, να έχεις κίνητρο να ασχοληθείς περισσότερο. Μεταξύ μας δεν μπορεί να γίνει στο μπάσκετ αυτό. Αυτό πώς γίνεται στην Αμερική, πώς γίνεται. Άλλο στην Αμερική. Στην Αμερική έχουν την αντίστοιχη αγορά. Εδώ δεν υπάρχει αγορά του μπάσκετ στην Ευρώπη. Όπως υπάρχει στο ποδόσφαιρο, όπου είμαστε η Μέκα του αθλήματος. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να πέσουν τα συμβόλαια. Αλλά αν πεις στον Καλάθι, φίλε, κοίταξε, δεν γίνεται εδώ πέρα, μέχρι 100-200 χιλιάρικα μπορούμε να σου δώσουμε. Θα πάει 15ο στο NBA. Ή εκεί ή καμιά Κίνα θα πάει για να πάρει τα λεφτά τα οποία παίρνει. Όχι, η μόνη λύση είναι να ψάξεις τρόπους να ανοίξουν οι αγορές. Μπασκετικά είμαστε όπως είναι τώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Κίνα στο ποδόσφαιρο. Όχι, ρε φίλε, τόσο δηλαδή, πίσω. Δηλαδή, είμαστε αναγκαστικοί. Όχι, δεν είμαστε πίσω ως άθλημα. Είμαστε πίσω ως marketing και ως σε marketing, ναι, χρήματα. Okay, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Πάει, ξέρω εγώ, Κινέζος και δίνει στον Ινιέστα τώρα, θα δώσει στα 35 του. Θα του δώσει, λέει, 45 εκατομμύρια το χρόνο, ρε φίλε. Είναι ο μόνος τρόπος να ο Ινιέστα παίρνει να 10. Τους ακούσει. Παίρνει 10 στην Μπαρσελόνα. Προφανώς και υπάρχουν τουλάχιστον 5-6 παίκτες που παίρνουν πολλά παραπάνω από αυτόν. Είναι και μεγάλος ηλικία. Εντάξει, δεν είναι και ο επιθετικός, ο Σταρ κτλ. Οπότε αντίστοιχα τα πολλά λεφτά πάνε εκεί, το ξέρουν όλοι. Αλλά ρε φίλε, δεν θα πάει. Πώς δεν θα πάει, θα ποιος τα βγάλει πήγε, τα χρήματα. Ποιος θα τα βγάλει τα χρήματα. Όχι. Τι άμα μείνει εδώ. Βασικά δεν θα τα βγάλει ούτε άλλος. Αν θα τα βγάλει η ομάδα που θα δώσει τα 40 κάτω. Α, όχι, ρε, εσύ, ούτε καν. Εγώ πιστεύω ότι ναι, ένα μέρος των χρημάτων θα βγουν από φανέλες, marketing, διαφημίσεις. Οκ. Ούτε τα μισά. Όταν ρίχνει 40 εκατομμύρια σε μια επένδυση. Περιμένεις να βγάλεις τα τριπλάσια, ξέρω εγώ. Διαφορετικά γιατί να τα βάλεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό κάνουμε και στο μπάσκετ, στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, βάζουμε λεφτά σε ένα πάτο το οποίο είναι άδειος. Τρίπιος είναι. Ναι. Τα βάζουμε μέσα απλά για να λέμε ότι έχουμε εδώ, ακόμα και στην Ελλάδα, άμα δεν έχεις ένα πρόεδρο να βάζει, να καλύπτει τέλος πάντων τις χασούρες κάθε χρονιάς ή να καλύπτει τη λάθος επιλογή ξένου που έφυγε και πρέπει να πληρώσεις άλλο να έρθει εξτρά, δεν βγαίνεις. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι στην Αμερική, για παράδειγμα, αυτό που κάνουν, έχουν συμφωνήσει οι ιδιοκτήτες των ομάδων με τη Λίγκα να μοιράζονται τα έσοδα από τηλεοπτικά, από χορηγούς κτλ. Σε, αν δεν κάνω λάθος, 50-50. Κάπου εκεί. Εδώ πέρα, τα έσοδα της Ευρωλίγκας, ούτε το 15-20% δεν πηγαίνει στις ομάδες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και η πλάκα είναι ότι οι ομάδες της EuroLeague είναι και οι που έχουν το 50% της διοργάνωσης. Ακριβώς. Το οποίο ισχύει και στο NBA αυτό. Όπως ναι, ισχύει. Ισχύει, αλλά. Οι ομάδες έχουν δηλαδή το. Ουσιαστικά τους ανήκει το NBA κατά κάποιο τρόπο. Αυτό. Έτσι. Είναι ένωση. Μα έτσι ουσιαστικά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να. Όχι, έρθει. Ως ιδέα η EuroLeague είναι σωστά δομημένη. Παρότι εμάς δεν μας αρέσει αυτό, δηλαδή με τα κλειστά συμβόλαια κτλ. Είναι, ναι, σωστά δομημένη. Είναι σωστά δομημένη, γιατί αλλά ακόμα δεν είναι στα πρότυπα. Δεν μπορείς να πεις μια ομάδα όπως για παράδειγμα η Bamberg, έτσι. Να της πεις ότι κοίταξε, θα κάνεις φέτος ένα budget στα 10-15 εκατομμύρια, αλλά το χρόνο μπορεί να μην παίζεις στην EuroLeague. Όχι. Και θα σου πει άλλος γιατί να το κάνω. Προφανώς. Ή να κάνω φέτος 10 εκατομμύρια. Χωρίς να περιμένω κάτι, τι, δηλαδή να τα βάλω για να βγω τι, να βγω, ξέρω εγώ, να πάω στους 8, να πάω στα μη τελικά, να το πάρω κιόλας. Και τι έγινε. Ο άλλος όταν θα δώσει χρήματα θέλει να έχει ένα ρόστερ, μια συνέχεια. Mm-hmm. Και αντικειμενικά, επειδή είμαστε τόσο πίσω οικονομικά στο μπάσκετ, γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή κλειστά συμβόλαια, κλειστό πρωτάθλημα και γενικότερα κοιτούν αγορά. Δηλαδή, εγώ μόνο ένα αστερίσκο έχω, το έχουμε ξαναζητήσει αυτό εκτός αέρα, ότι. Αν εξαιρέσεις τις τουρκικές ομάδες που πραγματικά δεν υπάρχουν, δεν έχουν δηλαδή από πίσω marketing κτλ. Τίποτα. Έχουν κάτι χωσάδες και έχουν οπαδούς όπως έχουμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να. Απλά ακολουθούν το άθλημα λόγω της ομάδας. Δηλαδή τώρα οι οπαδοί της Μπεσίκτας, ξέρω εγώ, στο μπάσκετ, ανάθεμα αν είναι μπασκετική, ας πούμε. Ούτε κατά διάνοια. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρανε από το Κοτσάνι όλοι. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Να θυμίσω ότι η Φενέρ ήταν η πρώτη ομάδα πρόπερση που πήγε σε τελικό πρωταθλητριών. Ναι, 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 ναι. Η πρώτη ομάδα τουρκική. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, με τα ποδοσφαιρικά, που κάθε χώρα έχει ένα κατά κάποιο τρόπο προηγμένο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ακόμα μεγάλες αγορές όπως της Αγγλίας, όπως ακόμα και της Γαλλίας ή της Γερμανίας, που είναι αρκετά πίσω, δεν έχουν μπει ακόμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχει και το στοίχημα όμως στο ποδόσφαιρο. Εκείνη και αυτό. Προφανώς. Αλλά θέλω, έτσι, να σου πω ότι άμα σιγά σιγά μπουν και αυτές οι αγορές μέσα και αρχίζουν να συμμετέχουν. Η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, που είναι μεγάλες, οι πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης είναι ουσιαστικά. Και δεν συμμετέχουν στα μπασκετικά δρόμενα. Ή συμμετέχουν απειροελάχιστα. Οι Βρετανοί νομίζω ότι δεν ασχολούνται με το άθλημα.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το Λέβουν μόνο. Τόσο μπάλα που δεν μπορώ να συμφωνώ. Και μπάσκετ. Αλλά το μόνο. Ο μόνο τρόπο να αναπτυχθεί κι άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να ανέβουν να τα έσοδα είναι να το βάλει με το ζόρι. Αυτό. Με το ζόρι. Κατάλαβε. Ναι, ρε παιδί μου, προφανώ. Προφανώ να φτιάξει. Εντάξει, δεν είπα να στείλει πρώτη μούρη το Δημητράκη του Γιανακόπουλο. Να πουλήσει μάρκετινγκ. Μπασκετικό πνεύμα. Κλάφτα. Αν και νομίζω ότι στο εξωτερικό το συμπαθούν. Γιατί είναι τόσο γραφικό. Δηλαδή τέτοιε γραφικέ προσωπικότητε. Η επιτομή τη καλτιά. Ναι, χωρί να ξέρουν από πίσω. Δηλαδή, χωρίς να έχουν αυτό που λέμε το πάθος, το οπαδικό που έχουμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί τον βλέπεις, δηλαδή, τον βλέπει ένας Ολυμπιακός ως τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον βλέπει ένας Αργιανός, ένας Παοκτσής, ένας ΑΕΚτσής ως ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και προφανώς, επειδή τα κάνει απέναντι στις ομάδες του και τον έχει δίπλα του, τρελαίνεται. Mm-hmm. Τώρα, ο οπαδός της Φενέρμπαχτσε, ας πούμε. Ή ο οπαδός της Μπαρσελόνα και της Ρεάλ, τον βλέπει και γελάει. Προφανώς. Γελάει γιατί λέει, τι είναι αυτός ο γραφικός. Γιατί το παίρνουν και τον μπάσκετ λίγο διαφορετικά. Όχι τη Φενέρ, αλλά στο Ισπανί. Ναι. Οι Ισπανοί τον μπάσκετ δεν το παίρνουν τόσο στα σοβαρά. Το αγαπούν πάρα πολύ, αλλά δεν το παίρνουν τόσο στα σοβαρά. Ναι, έχουν και την παλίτσα αυτή. Θα μου πει, κανένα άθλημα δεν το παίρνουν τόσο σοβαρά. Όλα τα σέβονται πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ναι. Ή μάλλον πολύ περισσότερο από όσο τα σεβόμαστε εμείς. Σαν αθλήματα εννοώ. Τέλος πάντων, μιας και είπαμε για μπάλα και μιας και ήταν ένα κουτσουρεμένο, έτσι, μια κουτσουρεμένη έναρξη, να δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Manchester United West Bromwich 0-1, γκέλα για τον Ζουζέ, ο οποίος παραμένει βεβαίως στη δεύτερη θέση, αλλά είχε τη δυνατότητα να ξεφύγει από την τρίτη θέση και την Liverpool. 71 βαθμούς έχει η Manchester United με 33 παιχνίδια. Η Liverpool έχει έναν λιγότερο με ένα παιχνίδι παραπάνω όμως. Είδες τι είπε ο άλλος ο γραφικός, ο Guardiola, μέσα στη βδομάδα. Τι είπε? Ότι μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα η United, είπε. Μετά την φάπα από τη Liverpool μέσα έξω. Νομίζω τελείωσε πλέον. Δεν νομίζω να έχει. Τελείωσε, είναι στο συν 16 και έχει 5 μάτσα ακόμα. Ναι, αλλά αυτή την αγωνιστική, άμα έκανε 3 σερίδες, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι το είπε περιμένοντας μήπως χάσει την Tottenham και να ξυπνήσει λίγο τους παίκτες του. Αυτό, ή μήπως για να δικαιολογηθεί και να πει ότι ξέρεις, κοίταξε, έχω πάρει και πρωτάθλημα εγώ. Μην με κράζετε που με πέταξε με 5-1 η Liverpool. Το έχω πάρει τα Χριστούγεννα. Ναι, το έχω πάρει τα Χριστούγεννα, αλλά είναι δύσκολο. Υπάρχει United από πίσω και μην το παίρνετε. Και τόσο... έκατσε και έχασε. Μόνο και με κάνατε. Δεν παλεύετε φέτος εσύ. Όχι, αυτά είναι μόνο ελληνικές καφενειακές λογικές. Προφανώς και η Σίδη το παίρνει φέτος περπατώντας. Έπαιξε μακράν την καλύτερη μπάλα. Έχω να δω, ας πούμε, τόσο καλή επιθετική ομάδα να γίνω γραφικός και να πω από την Τσέλσι του... Σίγουρα από την Άρσεναλ με Πειραιές, Σανρί και τα λοιπά. Επιθετικά εννοώ. Ναι. Και Λιούγκμπεργκ και ποιον άλλον είχε μπροστά. Αλλά, ναι, και Ντένις Μπέρκαμ. Ποιο μαύρο είχε μπροστά το Σέντερφορ. Πώς το έλεγα, Κόλ. Όχι, ο Κόλ ήταν. Το Βιλτόρ. Σιλβέν Βιτόρ, μετά τον είχε το Βιλτόρ. Ο Νουάνκο Κανού, εντάξει, ναι, σίγουρα και ο Κανού είναι Νιγηριανός. Αυτός όμως ήταν όταν στράβωνε το μάτς, τον έβαζε στη θέση του Ανρί. Δεν έχω δει πιο ψηλά πόδια σε αθλητή. Δηλαδή, κοίταξε, υπήρξαν ψηλοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή άνω των 2 μέτρων, αλλά αυτός ήταν ψηλός έχοντας πολύ ψηλά πόδια. Άμα τον έλεγα τη μέση και πάνω, ήταν κανονικός. Δηλαδή, άμα βλέπεις τα πόδια του, νόμιζες ότι ήταν. Πώς λέγονται αυτοί με τα ξύλινα τα πόδια. Ξυλοπόδα. Ναι, αυτοί στα πανηγύρια, να πούμε. Τέλος πάντων, μεγάλος Νουάνκο Κανού, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα καρδιάς, νομίζω, είχε σταματήσει για κανένα χρόνο. Αλλά άλλο ήταν. Θα τον βρω στο. Έλα, το Σιλβέν Βιλτόρ, τι λες. Ο Βιλτόρ ήταν μετάρρεση, είχε πάει. Προς το τέλος είχε πάει. Τέλος πάντων, θα μου έρθει. Η αλήθεια είναι ότι φέτος η City όντως παίζει καταπληκτική μπάλα, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά. Πήγα να πω και για την Chelsea με Γκούντιονσεν, Ρόμπεν. Εκείνοι είχαν το. Ντρογκμπά. Εκείνοι ήταν στα πρότυπα της Liverpool. Είμαστε όσα πίσω. Όσα φάμε και όσα πιούμε. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε πίσω και με το που βρούμε ανοιχτούς χώρους. Ναι. Ορμάμε. Η City είναι ακριβώς το ανάποδο και γι' αυτό την πλήρωσε από τη Liverpool, έτσι. Γιατί με το που είδε ότι έφαγε το ένα παίζει γκολ. Παίζει πάρα πολύ μπροστά. Παίζει πάρα πολύ μπροστά και όταν παίζει στην άμυνά σου κοντά στο κέντρο και από την άλλη μεριά είναι ο δαιμονισμένος ο Σαλάχ και ο Κουτίνιο και ο Μανέ. Όχι, Κουτίνιο, συγγνώμη, και ο Μανέ. Και ο Μανέ. Είναι δύσκολα να τα απεξέλθει. Πάντως, έτσι για να το κλείσω, εκείνη άρχισε να θυμάμαι στο Highbury. Επειδή ήταν και ένα μικρό γήπεδο. Και μάλιστα ήταν. Θυμάμαι ότι η γραμμή του γηπέδου ήταν πραγματικά δίπλα στις εξέδρες. Δηλαδή δεν είχε καθόλου περιβάλλοντα χώρο. Ήταν
πραγματικά αισθανόσουν ότι σε έβαζε, ήταν κατηφόρα το γήπεδο, έβαζε τις αντίπαλες ομάδες μέσα στην περιοχή του. Ήταν αίσθηση βέβαια τηλεοπτικά αυτό, αλλά πάντα... Δεν είναι μόνο τηλεοπτικά. Ναι. Όταν για παράδειγμα... Ένα λόγο παραπάνω. Κάνανε πλάγιο, ξέρεις, το δυνατό το πλάγιο και ήταν, ρε φίλε, πανεύκολο να το φτάσεις μέσα στο τέρμα, γιατί ήταν πολύ πιο κοντά, έτσι. Είχα μια τεράστια αντιπάθεια τότε τον Λέμαν. Τον τερματοφύλακα, τον Γερμανό. Τεράστια αντιπάθεια. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν πολύ καλό τερματοφύλακα. Εντάξει, αλλά ήταν, ήταν λίγο κούνελο. Ναι, εντάξει, αλλά δηλαδή, ήταν καλό. Ήταν λίγο Κώστας Χαλκιάς. Θα έπιανε το άπιαστο, αλλά θα έτρωγε το άλλο το. Ναι, παίζει να μην είχε ξανά η Άρσεν ένα τέτοιο τερματοφύλακα. Όχι, ρε φίλε. Έλα, είχε σήμαν, ρε φίλε. Ποιο σήμαν. Αυτό και αν ήταν καφατζή. Έλα, ρε φίλε. Γελούσε ο κόσμο. Αυτό ήταν καφατζή, αλλά ήταν 15 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει. Τώρα εσύ σκέφτεσαι το φαουλάκι του Ροναλντίνιο που είχε. Όχι. Εγώ Άρσεναλ γούσταρα τότε πολύ. Και εποχές εννοώ πριν Ανρί και τα λοιπά. Με Adams, Ray, Parlour και τα λοιπά. Εντάξει, τότε ήταν αγγλικές ομάδες. Καλτ. Τέλος πάντων. Και η τότε να μείνω στο παιχνίδι της δεύτερης θέσης, η οποία ουσιαστικά αυτό που δίνει, η δεύτερη και η τρίτη βασικά, δίνει απευθείας ομίλους Τσουλού, ενώ η άλλη, η τέταρτη, θα στείλει μια ομάδα τον Αύγουστο για προκριματικά με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, λέμε τον ΠΑΟΚ. Άμα περάσει τους τρεις γύρους. Όχι, ρε, κάτσε. Σε ποιο... Στο τελευταίο γύρο δεν παίζει. Είσαι σίγουρος? Άντε να παίζει ένα ακόμα. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί. Ή από φέτος ή από του χρόνου πάντως θα παίζουν από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Που είναι δεύτερος, τρίτος και play-off. Δεύτερο, τρίτο, όχι, έχεις δίκιο. Τρίτο και μετά είναι τα play-offs. Οι αγγλικές πάνε στα play-off κατευθείαν. Ναι. Ο δεύτερος, τρίτος γύρος θα είναι στους ισχυρούς. Ναι, ο Πάοκ θα περάσει τώρα, θα παίξει με λιμά. Εκτός τι να σου πω τώρα, άμα παίξει με κανένα Καραμπάκ πάλι, ξέρω εγώ, που είναι ομάδα έκπληξη που είχε αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, ή με την άλλη τους απίθανους τους. Όχι Καραμπάκ, Καμπάλα. Καμπάλα, μπράβο, ναι. Καραμπάκ είναι εκεί που πήγε ο. Πες το να. Ο Πέδρο Ενρίκε, πώς το λένε. Πώς λέγανε τους απίστευτους που έχασε φέτος ο Πάοκ. Πώς τη λέγανε το μάλλον, Βασίλη. Αυτοί κάνανε και πώς το λένε, και πορεία στο Europa League μετά. Και στους ομίλους. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι θα πέσει αναγκαστικά μετά στα playoffs με μια ομάδα. Ζόρικη. Είτε την τέταρτη για την Αγγλία, την τέταρτη για την Ισπανία. Βεβαίως, αν αποκλειστείς εκεί πέρα, στα playoffs, παίζεις απευθείας ομίλους στην Europa και παίρνεις και 3 εκατομμυρία ή 4 εκατομμύρια επειδή χάνεις τα 15 που παίρνεις με το καλημέρα στο. Εδώ μεταξύ φέτος ο πρωταθλητής. Μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League, είναι η τελευταία χρονιά. Ούτε πέρυσι μπήκε. Ο πρωταθλητής. Άρα πάει playoff. Παίζει playoffs, αλλά παίζει τα playoffs των πρωταθλητών. Ναι. Δηλαδή θα πάει να παίξει με πρωταθλητή Σουηδίας, πρωταθλητή Κύπρου κτλ. Ολυμπιακός θα πάει. Φέρες, δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχω κάνει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε, ρε φίλε, φέτος ομίλους. Α, έχεις δίκιο, ναι. Έπαιξε ομίλους. Έχω σβήσει από τη μνήμη μου την πορεία του Ολυμπιακού. Με το γίγαντα. Πες το. Με το Βαλβέρδε. Ναι, με το Βαλβέρδε. Που τιμήθηκε, τιμήσανε και τον Μπουφόν. Για αυτό λόγο τον τιμήσανε τον Μπουφόν. Γιατί πήγε, έκανε χειραψία στον Κυρσάβα. Τι σχέση είχε με τον Ολυμπιακό Μπουφόν. Άντε, έτσι τον τιμήσαμε. Αυτό το έχω δει μόνο στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ποιο? Να τον τιμήσουμε στο άκυρο. Ναι, στο άκυρο. Δηλαδή πάει, ξέρω εγώ, πάει σε ένα γάμο. Σε κάνα ξάδερφο εκεί πέρα, σε κάνα φιλαράκι. Έλα να σε τιμήσω. Ναι, έλα να σε τιμήσουμε. Κάτσε, ρε, γιατί ρε. Τέλος πάντων. Έλα, αυτό και πέντε πήγε. Δεν έχουμε κάποιο τέρμα. Το μάτς των γιγάντων στην Κρήτη μεταξύ Πλατανιά και ΑΕΚ είναι ακόμα στο 0-0. Διαλυματόπουλος. Αφού υπενθυμίσω ότι χορηγός του Αλληλούια είναι τα έπλα Παπαϊωάννου, τα οποία θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πάρα πολλές ευκολίες πληρωμής. Εδώ είμαστε. Βάλε Βέρντερ. Έριξα, πώς το λένε, παραγγελιά να πούμε. Ωραία. Βάλε μια Βέρντερ μας τώρα. Φέρε μια τυροκαυτερή και δύο, πώς τα λένε, δύο τζατζίκια. Έχει ξεκινήσει και το μάτς του Γιάννη Αντετοκούμπο. Όχι άλλο Αντετοκούμπο, έτσι. Δηλαδή, κάποιοι Γιάννη άνθρωποι, NBA vote. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά πρέπει να τους έχουν γίνει τσουρέκια. Εντάξει, ρε φίλε. Για να σου γίνει τσουρέκια πρέπει να είσαι λίγο και έτσι ευαίσθητος. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Σιγά, τι να κάνουμε δηλαδή. Αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε superstar αυτού του επίπεδου Έλληνας σε οποιοδήποτε άθλημα. Οπότε εντάξει, είναι λογικό. Εγώ σου ζητάω να θυμηθείς τι σκεφτόμασταν επί Σπανούλη και επί. Τίποτα, ρε, απλά να τίποτα. Παίζει. Λέγαμε, ρε φίλε, να είχαμε έναν Έλληνα να παίζει έστω και 5 λεπτά. Βρε, θυμάμαι όταν και τώρα έχουμε, ρε φίλε, superstar. Όχι superstar, ούτε καν all star, παραπάνω.
και ξαφνικά βαρεθήκαμε. Και ο οποίος εντάξει, είναι, φίλε. Δεν έχει ξεχάσει. Όχι απλά δεν έχει ξεχάσει την Ελλάδα. Έχει γίνει μεγαλύτερος Ελληνάρας στην Αμερική. Ενώ αντίστοιχα ο Κουφός, ο Καλάθης που έπαιζε. Δηλαδή, μου λέγαμε ένα μόνο Αμερικανάκια τώρα, ναι. Τρίτης γενιάς Έλληνες κτλ. Δεν είχαμε ποτέ Έλληνα. Δηλαδή ο Αντετοκούμπο έχει γίνει πολύ πιο Ελληνάρα στην Αμερική, γιατί δέχεται αυτή την αγάπη. Ναι, και εγώ θα σου πω ότι οι αναφορές που κάνει ο Γιάννης στην Ελλάδα, είτε μετά τα παιχνίδια του, ακόμα και στα All-Star Game, που πήγε στο διαγωνισμό καρφωμάτων με την ελληνική σημαία. Ναι. Πες μου λίγο, είναι ο Πορζίνγκης ο Λετωνός κάνει τέτοια. Όχι. Ο Νοβίτς και ο Γερμανός έκανε αυτό, τέτοια. Αυτό, αυτό πάνω να πω, ότι έχει την αντίστοιχη προβολή η χώρα με αυτήν, ας πούμε, που είχε ο Νοβίτσκι, που ήταν και είναι ακόμα 20 χρόνια, ας πούμε, superstar. Ναι. 20 χρόνια δεν είναι, γιατί δεν ήταν αμέσως. Και ο Γιαννάκης θα τα αποδίδει, ρε φίλε. Ναι, αλλά ο Αντετοκούμπο το βλέπει, πώς να σου πω, το δουλεύει κιόλας. Κυρίως ναι. Γιατί ζούμε και σε μια άλλη εποχή, έτσι. Mm-hmm. Ζούμε και σε μια εποχή όπου τα media παίζουν όλη τη μέρα, το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε η οποιαδήποτε δήλωση του ίδιου ή τον γύρο του, τέλος πάντων, θα κάνει το γύρο του ακριβώς, κόσμου, ας πούμε, ακριβώς. Μέσα σε δευτερόλεπτα. Έχουμε καταρχάς. Για να κρατάμε έτσι και μια επαφή με τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε το 0-1 της ΑΕΚ στην Κρήτη απέναντι στον Πλατανιά με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος δεν ανανεώνει το παλιόπεδο. Άνοιξαν οι οικοδομές. Είναι το κλασικό, ρε φίλε. Ναι, ναι, τώρα τελειώνει η κρίση και θα επιστρέψει. Καλοκαίρια σου. Αλλά είναι το κλασικό που διαβάζεις στις εφημερίδες. Το αναλαμβάνει ο ίδιος ο Μελισανίδης. Δηλαδή, και τι θα αλλάξει άμα το αναλάβει ο ίδιος ο Μελισανίδης, δηλαδή. Ο παίκτης καταρχάς δεν μιλάει καν με τον ίδιο τον παίκτη. Ο παίκτης, τον οποιονδήποτε, θα του πεις, μάλλον θα του πεις, θα ανανεώσει, θα κάνει σαν να σου πει, μίλα με τον μάνατζερ μου. Ή τέλος πάντων, εγώ θέλω, αλλά μίλα με τον μάνατζερ μου. Γι' αυτό υπάρχει ο μάνατζερ. Για να μην εκτίθεται ο παίκτης και να μην γίνεται κακός ή καλός ο παίκτης. Έτσι. Έτσι ναι. Τι, ο Μελισανίδης τι. Τι θα κάνει, δηλαδή, τι παραπάνω θα κάνει. Έλατε, δεν ξέρω τι θα του τάξει, ας πούμε, για να του αλλάξει γνώμη. Η αλήθεια είναι ότι για τον Λάζαρο δεν ξέρω αν υπάρχουν καλύτερες επιλογές. Τώρα πόσο είναι, πρέπει να έχει πατήσει τα 30, έτσι δεν είναι. Κάπου εκεί είναι. Ναι. Κοίταξε, μπορεί να πάει σε καμιά Γερμανία, ξέρω εγώ. Και πού θα βρει, πού θα βρει συμβόλαιο σε ομάδα στην Ελλάδα που 30 μάτς, ούτε 30. 2-3 θα είναι σίγουρα στα χαρτιά και του χρόνου. Δεν θα χρειαστεί καν να παίξει τόσα πολλά. Και θα παίξει και τσουλού. Πληρωμένη εφορία. Ναι. Κάθε Σαββατοκύριακο. Θεσσαλονίκη μπουζούκια, για βραπέδες. Και Θεσσαλονίκη θα έρθει 2 φορές του χρόνου σίγουρα. Έτσι. Ναι. Λάρισα θα πάει που έχει πολύ καλά μπουζούκια. 2 φορές. 4. Α, κάτσε. Όπα, άκυρο. Ναι, ναι, 2. Σκέφτηκα εντός εκτός. Φέτος μία ήρθε. Και αυτή δεν έπαιξε κιόλας. Έχεις δίκιο. Έπαιξε μάλλον, εντάξει, απλά έφυγε νωρίτερα. Αλλά. Πρόσεξε και τον έβαλε και νομίζω ήταν στον πάγκο. Έκραζα κιόλας. Δεν θυμάμαι. Ναι, ήταν στον πάγκο. Παίζει να ήταν μαζί με. Όχι, ρε. Δεν ξεκίνησε με το. Δεν ξεκίνησε, μπήκε αλλαγή. Μπήκε αλλαγή. Ήταν από τους πρώτους που πήγανε στον επόπτη. Ωραία, και εντωμεταξύ αυτό είναι το κουλό. Πολλές φορές αυτή τη σεζόν ο Λάζαρος που είναι κατ' εμέ ο πιο ποιοτικός παίκτης ΑΕΚ. Όχι, ρε. Όταν έχει. Ποιος είναι πιο ποιοτικός. Έχει Λιβάγια Ραούχο. Και τι σημαίνει, ρε φίλε. Κράτα ένα από αυτούς τους δύο. Έχει. Για μένα αυτό που. Ρε ο Λάζαρος. Συγγνώμη κιόλα. Αυτό το κάτι που έχει ο Λάζαρος. Είναι το κάτι που θέλεις. Ναι. το κάτι που ήθελε η ΑΕΚ. Ούτε ο Αραούχο το έχει, ούτε ο Λιβάγια το έχει. Κοίτα, έχει 4 παίκτες και παίζει με τους 3 από τους 4 και τους κάνει rotation. Είναι κλασικό ισπανικό rotation αυτό. Ναι, ισχύει. Έτσι. Το πάει καλά. Στα υπόλοιπα δεν τα πάει καλά ο Μανόλο. Για να τα λέμε όλα. Αλλά στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι τους έχει κρατήσει και τους 4 σε καλή φόρμα. Ναι, και ικανοποιημένους. Και μεταξύ μας τώρα, ωραία προβολή εντωμεταξύ το γκολ του Χριστοδουλόπουλου. Ο οποίος τι πάει να κάνει, ρε φίλε. Προσπαθεί να κάνει καρδιά με. Με 3 δάχτυλα. Με 4 δάχτυλα. Τι κάνει. Έναν ρόμβο κάνει. Ρόμβο. Όπα, δεν είναι καρδιά αυτό. Κάτι δεν άλλο συμβολίζει. Τι κάνει. Αν γνωρίζει κάποιο φίλο σα, μας ενημερώσει. Νομίζω ότι θα γίνει μιμ. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, τι ρόμβο έκανε αυτό. Κάρο, μήπως είχε κάτι. Τι. Έχασε χθες, έπαιζε. Χαρτιά. Περίμενε έναν άσο καρό και δεν του ήρθε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πω. Μεγάλος Λάζαρος. Στο μεταξύ, ο Γιαννάκης έχει καρφώσει ήδη 2 φορές με στη μάπα του Μπέινς, αυτού του κρέατος με πόδια από την Αυστραλία. Συγγνώμη κιόλας. Του Βίκινγκ. Όντως, φίλε. Αλλά είναι Βίκινγκ. Η φάτσα του είναι βγαλμένη από τη σειρά του Βίκινγκ. Ναι. Ξυρισμένο γύρω-γύρω. Πάνω κοτσίδα και μουσάρα. Λοιπόν, έχει σοφαρήσει η Λειψία, η οποία πίνει Red Bull και πετάει.
Αυτή δεν έχει, τη Red Bull δεν έχει χορηγό. Ναι. Γι' αυτό είναι, και, να είναι η πιο μισητή ομάδα, λέει, στη Γερμανία η Λειψία. Ναι, εντάξει, γιατί ακριβώς δημιουργήθηκε γιατί μέσα σε λίγα χρόνια. Χωρίς οπαδούς, χωρίς. Δηλαδή δεν ήταν μια ιστορική ομάδα. Ήταν μια ομάδα που σερνόταν στις τελευταίες κατηγορίες και την πήρε ένας και την ανέβασε. Ναι, ήταν, έπεσε χρήμα. Έπεσε, ναι, χρήμα. Έπεσε χρήμα κατευθείαν. Κοίτα, μεταξύ μας όμως. Πήρε πιτσιρικάδες. Η Red Bull έχει κάνει και στη Salzburg, που είναι και η γενέτειρα της εταιρείας. Ναι, ρε φίλε, αλλά στην, αλλιώς έχει κάνει και στη Νέα Υόρκη, που είχε φέρει και τον Ανρί, αν ναι, θυμάσαι καλά. Αλλιώς είναι σε αυτές στην Αυστρία και στην Αμερική, και αλλιώς είναι στη Γερμανία, που είναι ποδοσφαιρική χώρα και ποδοσφαιρική φύλαθλη. Φαντάζομαι τώρα οι φύλαθλοι της μιας, ξέρω εγώ, της Augsburg ή οποιασδήποτε ομάδας που πηγαίνω έρχεται ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία, να βλέπουν μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε στο χάρτη, ξαφνικά να τους, όχι απλά να τους προσπερνάει, στην πρώτη της χρονιά να πηγαίνει η Champions League. Ναι, έπαιξε και φέτος. Ναι. Ναι, πήρε δηλαδή και τα χρήματα. Οπότε είναι όντως η πιο αντιπαθής ομάδα στη Γερμανία ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, να δούμε τι άλλα παιχνίδια έχουμε. Στην Τουρκία έχουμε το Γαλατασαράι Μπασαξεχίρ, το οποίο είναι στο 0-0. Θα αφήσω τελευταίο φυσικά το μάτι της χρονιάς φέτος. Juventus Σαμπτόρια 2-0 με τον Μάντζουκιτς να βάζει ένα γκολ στη λήξη του πρώτου μηχρόνου και τον Χέβεντες να σκοράρει πριν από λίγο για την μεγάλη κυρία που το καθαρίζει. Χετάφε Σπανιόλ ημίχρονο 0-0 και το μάτι στο Πλατανιάς Άκυνε στην Ανάπαυλα. Αν νόμιζα αυτό έλεγε το μάτι της χρονιάς. Όχι, το μάτι της χρονιάς είναι στην Πορτογαλία, εκεί όπου Μπενφίκα και Πόρτο σήμερα παίζουν το πρωτάθλημα. Γιατί η Μπενφίκα είναι στο σύν 1 από την Πόρτο και ουσιαστικά υπάρχουν ακόμα 4 αγωνιστικές, αν εξαιρέσει το συγκεκριμένο μάτσο. Άρα σήμερα παίζεται όλο το πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι η Πόρτο ήταν στο σύν 5. Και ο Σέρζιο Κονσεϊσά, ο οποίος άμα χάσει σήμερα από τον Ολυμπιακό της Πορτογαλίας, πρέπει να φύγει κολυμπώντας από το Πόρτο. Έτσι. Είναι τώρα στη Λισαβόνα παίζεται το μάτς. Ναι, τι σημασία έχει. Αν γυρίσει να πάρει τα πράγματα του από το Πόρτο και να φύγει. Ούτε καν. Θα του τα στείλουν με κούρε. Γυναίκα του, τα πάρει και θα φύγει. Γυναίκα, δεν ξέρω, είναι παντρεμένος, δεν ξέρω. Έτσι. Αν η Μπενφίκα είναι. Ο οποίος είναι ίδιος με Αντώνιο Μπαντέρας. Ναι, ναι. Και σου έχω κι άλλο, αν θυμάσαι. Φερνάντο Κόουτο. Όντως. Ήταν οι δύο Πορτογάλοι οι οποίοι τους έκανε αδέρφια. Ναι, ναι, ναι. Έμοιαζαν πιο πολύ από ότι έμοιαζε ο ένας Ντεμπούρ με τον άλλο Ντεμπούρ. Ντεμπέρ. Ναι, ναι. Το έχει πει και αυτό ο Μάνολο, έτσι. Ποιο? Ο Φρανκ Ντεμπούρ και ο Ρόναλντ Ντεμπέρ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αδέρφια γίγαντας. Ναι. Γίγαντας. Αν η Μπενφίκα είναι Ολυμπιακός της Πορτογαλίας, η Πόρτο ποιος είναι? Η Πόρτο. Είναι. Έλα, ο Παναθηναϊκός είναι. Όχι. Ο Παναθηναϊκός είναι. Η ομάδα με τις φορείες. Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Ιστορική ομάδα. Έχει περισσότερους οπαδούς από την Πόρτο. Πρόσεξε. Έχει τύχει να έχω πάει στη γραφική πόλη του Πόρτο. Καταπληκτική πόλη. Πρόσεξε τώρα. Καταπληκτική πόλη. Είναι περισσότεροι οι οπαδοί της Μπενφίκα ακόμα και στο Πόρτο. Μιλάμε τώρα για μια χώρα, πόσο, 10-11 εκατομμύρια είναι. Η μισή είναι Μπενφίκα. Ναι. Μου το είπε ο παδός της Πόρτο που είχα γνωρίσει εκεί, που είχαμε περάσει κάποιες μέρες μαζί εκεί, σε παρέα, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, είναι, εντάξει, με φύγα όπως και να το κάνουμε, ιστορικά είναι κατεστημένο στην Πορτογαλία. Απλά η Πόρτο την τελευταία 20 ετία έχει κάνει με τον Πίντο Ντακώστα εκεί ένα μεγάλο λαμόγιο. Εντάξει, έχει κάνει τρομερά deals με managers. Και στα χνάρια του Βαγγέλα. Ο Βαγγέλας ναι. Κοίταξε, από εκεί και πέρα το αντέγραψαν και η Μπενφίκα το αντέγραψε αυτό. Το είδε και έκλεισε η ψαλίδα. Γιατί το να βγάζεις 50-60 εκατομμύρια ευρώ έτσι απλά από πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Ουσιαστικά αυτό που έκανε η Πόρτο, εκτός από το ότι είχε ένα καλό τμήμα σκάουτινγκ εντός της χώρας, ήταν ότι συνεργαζόταν με ατζέντιδες οι οποίοι έφεραν τους παίκτες από Βραζιλία, Μεξικό, Κολομβία και όποια άλλη θες χώρα. Της Λατινικής και όχι και της Βόρεια Αμερικής, τέλος πάντων. Γιατί έχουν και τη γλώσσα στην Πορτογαλία. Ναι. Αυτό είναι Βόρεια, το πολύ καλό. Λατινική Αμερική. Ναι. Όχι, έχει φέρει και πολλούς Μεξικανούς η Πόρτο, ναι, για παράδειγμα. Okay, okay. Αλλά αυτό ήταν, ότι τους έφεραν για 1-2 χρόνια με την υποσχετική ότι όταν θα προκύψει. Γιατί οι ίδιοι τους πλάσαραν σε Αγγλίες, Γαλλίες κτλ. Θα φέρουν μεγάλη πρόταση
όπου δεν τα παίρνει όλα τα λεφτά. Μην είναι γελιόμαστε. Όχι, φυσικά. Όταν ακούσετε τα 30, 40, 50 εκατομμύρια, μην νομίζετε ότι τα παίρνει όλα η ομάδα. υπάρχουν και μεσάζοντες οι οποίοι τον προωθούν, τον παίκτη, ανεβάζουν την τιμή του. Απλά δεν είναι και εύκολο να κάνεις τέτοιο σκάουτινγκ, τόσο ώστε να φέρνεις. Όχι. Απλά καλούς ποδοσφαιριστές. Όταν παίρνεις 50 εκατομμύρια από τον τάδε ατζέντη, που σου φέρνει δηλαδή την μεταγραφή. Επενδύεις δηλαδή, μετά. Ναι, μετά έρχεται ο ίδιος και σου λέει: έχω άλλους τρεις. Πάνε πάρτος με 2 εκατομμύρια τον καθένα, που είσαι άπλας. Έτσι θα τα δώσεις. Και σε ένα-δύο χρόνια ξαναπουλήσουμε άλλο νέα. Από τους τρεις θα βγει. Καταλαβαίνεις. Ναι, έτσι πάει. Αυτό το ζήτημα είναι ότι πρέπει να σου βγαίνει και ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, το να πουλά συνέχεια παίκτες ή το να παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες μόνο και μόνο για να φανούν και να πουληθούν, πρέπει να σου βγαίνει και ποδοσφαιρικά αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται να παίζεις κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Πέρα από αυτό και για ένα μεγάλο διάστημα πρωταγωνιστούσε. Ήταν από τις καλές ομάδες της Ευρώπης η Πόρτο. Έτσι. Πλέον θα έλεγα ότι ναι, έχει κάνει ένα step back. Είχε ένα κορμό με Πορτογάλους ή τέλος πάντων παίκτες οι οποίοι είχαν ένα συμβόλαιο επίπεδου πορτογαλικού πρωταθλήματος και ήξεραν ότι το ταβάνι τους είναι η Πόρτο. Ναι. Και φέρανε και τους 2-3 Φαλκάου ή οτιδήποτε και κάνανε το θέμα. Ανακαιρούς, ναι, εντάξει, ναι, είχε αυτό, την ομάδα αυτό. Με τον Βίλας Μπόας, τότε με Χουλκ και Φαλκάου και τα λοιπά. Είχε προηγουμένως... Ο Χουλκ είναι στην Κίνα, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι φαινόταν. Φαινόταν ότι πάει εκεί. Για μένα, αυτός ο παίκτης έπρεπε να πάει στην Αγγλία. Και έκανε έγκλημα που πήγε Ρωσία. Προφανώς. Έκανε έγκλημα. Βασικά δεν υπάρχει παίκτης που δεν κάνει έγκλημα άμα διαλέξει την Ρωσία. Αυτός ο παίκτης στην Αγγλία θα. Μέχρι και ο Γιούργας Ιταρίδης έκανε έγκλημα που πήγε στη Ρωσία. Ναι, καλά, αυτός δεν ήταν ούτε για εκεί. Είσαι τώρα Γιούργας, έτσι. Δεν νοείται. Στην Πόρτο έπαιζε. Ναι, δεν νοείται όμως μέρα που ο Γιούργας, ο κάθε Γιούργας, να μην βγει έξω με το ακριβό του αμάξι να πιει καφέ. Ισχύει. Είναι δυνατόν να πα, αν θυμάμαι καλά, στη Ζενίτ είχε πάει. Στην Αγία Πετρούπολη. Τι να πάει να κάνει στην Αγία Πετρούπολη. Άστα να πάνε. Και να πάει να ταξιδεύει και στα Ροστόφ και στα δεν ξέρω εγώ τι. Ξέρεις ότι έχει γίνει bodybuilder τώρα ο Γιούργας. Είχα δει φωτογραφίες, κάποιος μου τις έστειλε. Θα το δούμε σε κανένα survivor. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Πάρε τηλέφωνο τον Αλαφού να τον πάρει για τον χρόνο. Και τα λοιπά. Κάπου θα. Κάπου θα πάει. Είσαι κανένα power of love. Τι τρασχέ ρε φίλε. Ωρε φίλε, τι ζούμε. Από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά... Μη μου πεις, μη μου το πεις. Αγαπάω τρας τηλεόραση. Εντάξει, αυτό, γιατί ναι. Θα σου πω, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είπε ποτέ ότι είναι σοβαρό παιχνίδι. Δηλαδή, και το έχει πλασάρει νομίζω έτσι, εκτός αν είναι τόσο κακό marketing, το έχει πλασάρει ως τρας παιχνίδι ο Sky. Ξέρει τον Έλληνα τηλεθεατή. Ναι, ξέρει ότι θα το δει. Αγαπάει τρας. Για να κράξει και, για να... και επειδή αγαπάει. Αγαπάει τρας. Ναι. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα καλύτερο κουφέτο. Αν είναι τα πάνια. Απλά δεν έχει. Καλύτερο γιατί. Περίμενε. Όχι, καλύτερο. Ναι. Περίμενε. Σωστό. Είναι καλύτερη τρασιά. Γιατί. Ναι. Γιατί δεν έχει, ρε παιδί μου, παρατράγουδα. Έχει. Έχει borderline παρατράγουδα. Έχει κλαρίνα. Έχει παιδιά τα οποία έχουν κάνει πόρτα σε μαγαζιά. Να το πούμε διαφορετικά. Έτσι. Η πόρτα ή στήλο. Εντάξει, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Ναι. Μία τύψα νομίζω είχε κάνει και. Ναι, είχε κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Αλλά ναι, κάτι τέτοιο. Ακούσει. Μου τα έχει πει ένα φίλο μου που δεν τον ξέρει από το χωριό. Ο οποίο έχει δει το βίντεο. Ναι, έχει τύχει. Και μου είπε ότι αυτή ήταν. Αλλά ναι. Ωραία. Αγαπάω αυτή τη τηλεόραση. Μπράβο στον Αλαφούζο που φέρνει τέτοια παιχνίδια. Αυτοί είμαστε, φίλε. Αυτοί είμαστε. Ξέρεις κάτι. Ρε φίλε, οι Αμερικάνοι γιατί έχουν The Kardashians και τα λοιπά. Εγώ δεν κατάλαβα. Εμείς γιατί δεν έχουμε. Περίμενε. Οι Αμερικάνοι έχουν και 50 κανάλια. Και υπάρχουν κανάλια τα οποία είναι μόνο για αυτά. Δεν είναι ολαφρύ. Όχι, ναι. Το E-Entertainment, ας πούμε, που λες τώρα για Kardashians, είναι μόνο τρασιές, ρε φίλε. Το έχουν στα πακέτα τους και ο ΤΕ και η Νόβα. Και το Sky μόνο τρασιές. Έχει τρασιές. Ναι, τώρα το Sky, πώς και τι γίνεται. Σου είχε το βράδυ, να πούμε, Survivor και δεν ξέρω και Power of Love, πώς λέγονται αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Τι άλλο, είχε φέρει και ένα άλλο. Δεν θυμάμαι. Κάνα μαγειρική, δεν έχει. Α, το Masterchef. Όχι, αυτό είναι αλλού. Στο Star παίζει. Τέλος πάντων, κάτι θα έχει και ο Sky, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς μετά να μου βάζεις ειδήσεις, ρε φίλε, και να μου το παίζεις, ξέρω εγώ, σοβαρό κανάλι. Ισχύει. Πρέπει να επιλέξεις ένα πρόγραμμα. Κάποτε το Star είχε επιλέξει να είναι, ρε παιδί μου, αυτό ακριβώς. Δεν το είχε επιλέξει, δεν θυμάσαι. Ναι, ρε, ειδήσεις δεν είχε. Είχε μόνο κοσμικές. Είχε ειδήσεις. Όχι. Είχε ειδήσεις που πρώτο θέμα ήταν πού πήγε η Τζούλια Αλεξανδράκη. Κοσμικές ειδήσεις. Αυτό. Ναι, αλλά ναι. Ξεκίναγε με τους βαρύγδουπους τίτλους. Οι ειδήσεις του Star 8. Δείτε στις ειδήσεις του Star 8. Ναι.
Το... Πού πήγε η Τζούλια τώρα. Και μετά είχε σειρές, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Ναι, μπράβο, μεταγλωτήσεις και τα λοιπά. Μεσημέρι είχε σύριαλ και κίτρινο τύπο και Τατιάνες και φιλαράκια. Ναι. Το μόνο σοβαρό πρόγραμμα. Και στα πρωινάδικα, καφέ, μανταμίτσα και τα λοιπά. Αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πας και λες τον υπεύθυνο, του λες μπράβο, ρε φίλε. Έχεις, παιδί μου, δηλαδή η ομάδα σου κατέβηκε, κατέβασε μια εντεκάδα με κανονικό τερατοφύλακα, κανονικούς αμυντικούς, κανονικά χαφ επιθετικούς. Έχεις πλάνο. Έχεις πλάνο. Έπαιξε ωραία μπάλα, είχες ρολίστες σου. Είχες, πώς τη λέγανε, που έλεγε τον καιρό. Α, την Πετρούλα. Την Πετρούλα, Πετρούλα. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Άλλη σαλονικιά και αυτή. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος της ελληνικής τηλεόρασης. Έτσι. Έλα, ρε, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μπαμ, μετά εξαφανίστηκε. Α, μετά ναι, ξανά αυτό, έκανε. Αυτό, ο Λάζαρος αυτό δεν είναι. Κάνει ένα εξάμεινο καλό, μετά και κάνα δύο χρόνια. Τίποτα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις. Έτσι δεν είχε. Είχε κάνει στον ΠΑΟΚ ένα καλό εξάμεινο, εξαφανίστηκε. Ένα καλό εξάμεινο στον Παναθηναϊκό, εξαφανίστηκε. Τώρα ένα καλό εξάμεινο στην ΑΕΚ. Άντε, τώρα μαντέψτε. Τώρα θα δούμε. Μαντέψτε. Πάντως, αν πουλήσει το Σαλάχ η Λίβερπουλ, ο Λάζαρος είναι διαθέσιμος. Έχει χώρο. Η Λίβερπουλ γενικά. Έχει τα δικαιώματά του. Τον έχει κάνει draft. Εννοείται. Λοιπόν, έχει ανοίξει το σκόρ η Γαλατασαράι. Μιας και μιλάμε για τουρκική τηλεόραση. Γιατί νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι. Ότι ο Sky παίρνει. Στα πρότυπα. Τουρκικές παραγωγές. Το Power of Love είναι τουρκική παραγωγή. Ναι, 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 ναι. Αποκλείεται. Το κάνει ο ίδιο. Μα είναι, αυτή τη στιγμή παίζει το ίδιο στο ίδιο κανάλι που παίζει το Survivor. Στη... Πώς το λένε, αυτός που ήθελε να πάρει και άδεια στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Άδεια. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ένα τυπά. Ένα Τούρκο. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Παίζει και στην Τουρκία. Ναι. Άμα δει εκεί πέφτουν. Βασικά, ό,τι θες να δεις, ό,τι θα συμβεί στην ελληνική τηλεόραση πλέον, μπορεί να το δει στην Τουρκική πρώτα. Το βλέπει εκεί. Δηλαδή, α πούμε, στην Τουρκική τηλεόραση υπάρχουν μαλλιοτραβήγματα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να τα περιμένει. Στημένα, όχι απλά. Δηλαδή καραστημένα. Άρα μου λες ότι όσο έχει δει δεν έχουν γίνει. Εγώ βλέπω YouTube. Σε ψαρεύω. Εγώ βλέπω YouTube. Ναι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Γιατί άμα πας, ξέρω εγώ, στις τάσεις και τα λοιπά που έχει, είπε ο Τάδε, είπε. Αλλά δεν έχει. Εμείς γι' αυτά ζούμε. Ναι, ναι, ναι. Και δεν μας τα δίνει ο Sky. Θα πρέπει να περιμένει, ρε φίλε. Θα πρέπει να περιμένει. Μακάρι, 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 μακάρι. Άμεση ενημέρωση από Παύλο Ραπτόπουλο, μάλιστα. Λέει ο Ζωέλ Εμπίτ δεν θα παίξει ούτε στον δεύτερο αγώνα τον Heat με τους... Εντάξει, μεταξύ μας, αυτά που είδαμε, βέβαια το γυρνάμε τελείως 180 μοίρες τώρα. Το γυρίσουμε μετά. Ναι, ίσως και να μην χρειαστεί να παίξει στον πρώτο γύρο ο Ζωέλ. Λες, έλα, εντάξει, ένα μάτς τώρα μη βλέψεις. Εντάξει, ναι, 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 ένα μάτς το κέρδισαν πολύ εύκολα οι Heat, οι Sixers εν τέλει. Ναι. Και δεν είχε και ο Whiteside, το αντίπαλο δέος, δεν έπιασε απόδοση. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αργότερα για NBA, θα μιλήσουμε. Το περιμένετε όλοι, το ξέρω. Είστε συντονισμένοι 107,4 και περιμένετε... 23-10-287-888, για όσοι ώρα θέλετε να, αν θέλετε να πανεύετε να μιλήσουμε για κάτι άλλο πέραν του από τον μπάσκετ, θα πιάσουμε μετά και θα τα πούμε εδώ με τον Αντώνη. Εντάξει, χαλαρό σουκού. Άνε την νίκη χθες του ΠΑΟΚ, άνε την νίκη του Άρη σήμερα. Μπασκετάκι κέρδισαν και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ στο τέλος παραλίγο να αυτοκτονήσει ή αν θέλετε να τον δολοφονήσουν κιόλας, γιατί υπήρξαν ωραία σφυρίγματα στο τέλος. Ομορφιές από τα κοράκια, όπως πάντα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης πήρε μια νίκη αυτονόητη, εγώ θεωρώ, απέναντι σε μια διαλυμένη ομάδα. Το επόμενο μάτς είναι το σοβαρό με τον Πανιόνιο, γιατί όποιος κερδίσει, μάλλον αν κερδίσει ο Άρης, έχει σώσει τη χρονιά και δεν ασχολείται. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει. Τέλος πάντων, είδα την βαθμολογία. Ναι, άμα κάνει 3 στα 3, μπορεί να μπει και. Ναι, το ρέθινο πάει από ήττα σε ήττα. Ναι, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει. Δεν έχει και νόημα, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι άντε να γεμίσει μια φορά το γήπεδο και να πάει μια. Απλά θα γλυκάνει λίγο τον κόσμο. Και να πάρει μια 30-40 χιλιάρικα από έσοδα. Αυτό, αυτό. Εντάξει, τώρα μιλάμε για. Και θα έχουν την ευκαιρία να δουν το Θανασάκη και τον Αντετοκούμπο άλλη μια φορά φέτος. Άλλες δύο. Θα πάω να αποθεώσω. Έτσι, ρε φίλε. Να πούμε ότι στην αρχή τη χρονιά. Εδώ ο διπλανός μου, ο Στάθης ο Νικολαίδης, έκραζε Θανάση Αντετοκούνμπο. Πλέον έχει αλλάξει 180 μοίρες, έχει περιστραφεί η γνώμη του. Μέπισε, ότι είναι showman, ότι είναι ο μέγα showman της Basket League ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Δεν έχουμε άλλον. Και είναι και βασικό γρανάζι στα πλάνα ενός προπονητή που είναι πουλένσου. Καλά, κάτσε τον δούμε τώρα με τη Ρεάλ. Γιατί άμα με τη Ρεάλ
ο Πασκουάλ βάλει Τανάση. Δεν τον βλέπω να. Τανάση πάνω στον Ντόνσιτς. Πριν πάμε στο break, διάβασες για Σικεβίτσιους και Τσέσκα ότι υπάρχει σενάριο. Να τον κλείσει από φέτος για το καλοκαίρι. Πάνε να φάνε τον Ιτούδαρο. Ιτούδης. Δεν τους κάνει ο Ιτούδης. Τον Ιτούδη θα χάσει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Και θα τον πάρει όπως το λέει, να πάρει το μπάσκετ. Και θα τον πάρει όμως. Ναι, εντάξει. Πιστεύεις ότι θα γίνει αυτό εν τέλει? Ναι. Ναι. Και θα το πω μετά το διάλειμμα γιατί θα διαβάσω ακριβώς το ρεπορτάζ. Γιατί μου αρέσει να δίνω τα credits. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ. Γιατί υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο. Η απειλή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Το λέγαμε μεσοβδόμαδα οι δυο μας ότι δεν παίζει να γίνει κάτι τέτοιο. Τελικά μετά από αυτά που διάβασα είναι πολύ πιθανό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. 8 και 40 είναι. Θα πιάσουμε σιγά σιγά αυτό το οποίο είχα προαναγγείλει, καθότι έχω μαζί μου σήμερα τον Αντώνη να μιλήσουμε λίγο για NBA που τελείωσε η κανονική περίοδος. Μπαίνουμε στα playoffs. Εκεί όπου ακόμα στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουμε μπει. Τόσο και μπροστά. Η πλάκα είναι ότι μόλις μπούμε στα playoffs είναι που θα τελειώσουν κιόλας. Γιατί στη Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία κτλ. Το πάνε. Εδώ πρέπει να τελειώσουν, να φτάσουν στους τελικούς εμάς πριν πάνε στο Final Four. Να είναι έτοιμοι. Να είναι σίγουροι ότι θα παίξουν στους τελικούς μετά, να είναι ήσυχες. Τέλος πάντων. Πάντως δεν είναι κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω κάποιες χρονιές έχει γίνει πρώτο το Final Four και μετά. Ο πρώτος γύρος των playoffs στην Ελλάδα γίνεται πάντα νωρίτερα και εκεί είναι το πρόβλημα. Και γιατί σταματάς για να πάει να παίξει Final Four. Ομάδα που θα πάει να παίξει Final Four συνήθως δεν παίζει τον πρώτο γύρο και γίνεται ένας χαμός. Να πούμε και οι ομάδες περιμένουν κανένα 2-3 εβδομάδες χωρίς να έχουν, πώς το λένε, παιχνίδια. Τέλος πάντων, βλέπω. Γύρισε και ο Μπρόκτον, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά αυτά. Βέρντε Βρέμς Λειψία 1-1 στο 25ο λεπτό. Πλατανιάς ΑΕΚ στο 57ο λεπτό 0-1 με τον γκολ του Χριστοδουλόπουλου από το πρώτο ημίχρονο. Χετάφε Σπανιόλ 1-0 στο 58ο λεπτό. Η Γιουβέντους έκανε 3 τα τέρματά τη απέναντι στη Σαμπτόρια. Έχει 5 λεπτάκια ακόμα το παιχνίδι για να ολοκληρωθεί. Το Μπενφίκα Πόρτο είναι δυστυχώς για μένα και για την λαοφιλέστερη ομάδα. Του Πόρτο. Στο Πόρτο. Ούτε καν. Σε κανένα χωριουδάκι έξω μπορεί να είμαστε. Μπενφίκα Πόρτο 0-0 και η Γαλατασαράι Μπασάκ Σεχίρ 1-0 στο 81ο λεπτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα βραβεία γενικότερα της regular season. Να δούμε πώς πήγαν φέτος οι superstars στο NBA. Αντώνης Βουλγαρίδης, Στάθης Νικολαίδης στα μικρόφωνα. Και να τα δούμε ένα-ένα. Και να πιάσουμε, νομίζω, να ξεκινήσουμε το βραβείο του καλύτερου παίκτη. Ναι, που ενδιαφέρει που κάνει το μεγαλύτερο μπαμ, το μεγαλύτερο γδούπο κάθε φορά στις απόψεις. Μεταξύ μας, αυτό είναι το σοβαρό βραβείο. Ναι, εντάξει. Και στο τέλος οι μεγάλοι παίκτες αυτά μετράνε. Αυτό. Καταρχάς, μιλάμε για κανονική διάρκεια. Για τα 82 παιχνίδια της regular. Δεν βάζουμε μέσα. Γι' αυτό και είπαμε να το κάνουμε τώρα τη συζητησούλα. Δεν έχει νόημα να την κάνουμε μετά. Τα τελευταία χρόνια στο NBA, όχι τα τελευταία, πέρυσι το κάναμε πρώτη φορά, τα δίνουν σε μορφή Oscars. Έτσι. Το δίνουν. Πέρυσι κάνανε ιδιαίτερη βραδιά, τα δώσαν όλα μαζί τα βραβεία. Ναι. Και μετά το τέλος όμως χρονιάς. Ναι, αλλά υπολογίζεται ναι. Μόνο το τι γίνεται. Υποτίθεται ότι η ψηφοφορία έγινε αυτό, πριν ξεκινήσουν τα playoffs. Απλά παλαιότερα, αν θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, χρονιά όπου έβγαλαν MVP τον Νοβίτσκι, όπου είχαν κάνει εκείνο το απίστευτο ρεκόρ στην κανονική διάρκεια οι Ντάλλας. Και είχαν αποκλειστεί τον πρώτο γύρο. Και ήταν δεύτερο, τρίτο μάτσο, τον είχαν βγάλει MVP, τον είχαν βραβεύσει κιόλας. Ναι, και αποκλείστηκαν κιόλας. Που ήταν πρώτοι με 60-22, αν δεν κάνω λάθος, και αποκλείστηκαν τους Warriors, τους 8ους Warriors τότε. Πριν γίνουν οι Warriors η τωρινή δυναστεία, που και φέτος θα κάνουν, ναι, θεωρώ. Οι Warriors τότε με Baron Davis, Monta Ellis κτλ. Jermaine O'Neal. Φέτος. Το MVP έχει κλείσει κατά εμέ και κατά πάρα πολύ κόσμο. Έχει κλείσει από πολύ νωρίς. Θα πάει στο James Harden. Πολλοί λένε ότι και πέρσι δικαιούνταν αυτό το βραβείο. Βέβαια, τα όργια που έκανε ο Russell Westbrook το καθυστέρησαν κατά μία χρονιά. Σαν τα Oscars που έχουν καταντήσει. Δηλαδή, όποιος δεν το πήρε μία χρονιά, το πάρει μετά. Όπως ο DiCaprio δεν το πήρε, ξέρω εγώ, 2-3 χρονιά. Τι 2-3 χρονιά, 12-13 χρονιά. Ναι. Όχι 2-3 φορές εννοώ. Αν το πάρει, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Harden είναι ο καλύτερος παίχτης στην καλύτερη και πιο ενθουσιώδη ομάδα του NBA για φέτος. Πρώτοι βγήκαν σε ρεκόρ οι Rockets και στη Δύση και συνολικά. Μετράει αυτό. Μετράει πάρα πολύ. Και παίζουν το στυλ μπάσκετ του Harden. Οπότε θεωρώ ότι ίσως να είναι
ίσως και ομόφωνα να βγει ο Harden φέτος MVP. Ομόφωνα πολύ δύσκολο. Βγήκε μια φορά ο Κάρι. Ο Κάρι, ναι. Ναι. Πάντως θα το πάρει. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι όσο υπάρχει ο LeBron James στο πρωτάθλημα, όσο υπάρχει στο μπάσκετ αν θέλεις, είναι ο MVP. Με την έννοια ότι είναι όντως ο πιο σημαντικός παίκτης και για την ομάδα του, αλλά και γενικότερα. Ναι. Τώρα, επειδή βραβεύεις τον φετινό MVP και επειδή δεν μπορείς να λες, δηλαδή, δεν μπορείς να λες ότι ο καλύτερος παίκτης για μια δεκαετία θα το παίρνει συνεχόμενα, ναι, θα πάω με Harden φέτος, λογικό είναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Καλά. Πάντως ποτέ στην ιστορία της Λίγκας δεν το έπαιρνε ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή και ο Τζόρνταν είχε χάσει MVP. Ναι, προφανώς. Τα είχε χάσει από το Μαλόουν για παράδειγμα, είχε χάσει ένα. Ναι, απλά τι συμβαίνει. Με αυτούς τους παίκτες, με αυτό το επίπεδο, το πρόβλημα είναι ότι πλέον θεωρείς κάποια πράγματα δεδομένα. Δηλαδή τη σεζόν που κάνει, τα δύο χρόνια που κάνει ο Harden, ας πούμε, το κάνει ο LeBron James 15 χρόνια. Αν το έχει 15, το κάνει 12 χρόνια. Κάποια στιγμή. Το θεωρείς δεδομένο, οπότε δεν εκπλήσεσαι τόσο και λες, εντάξει μου λέει, δηλαδή ο κλασικός LeBron. Ναι, είναι και κάτι που λένε οι Αμερικάνοι, το fatigue voting, ότι με τα ίδια και τα ίδια έχεις κουραστεί να ψηφίζεις συνεχώς τους ίδιους. Ναι, προφανώς. Οπότε θέλεις το κάτι διαφορετικό, θέλεις έτσι, να βραβευτούν οι καλές χρονιές όλων, κοίταξε, όσο γίνεται. Ο Harden, μετά την κίνηση που έκανε, σε ποιο παίκτη τον Clippers το έκανε. Εκείνο που λένε την ποδιά, στο Wesley τον ξαπλώνει, τον κοιτάει έτσι και περιμένει. Και το καλύτερο, αν το παρατηρήσετε, κάνει και τη γλώσσα. Ναι, να κάνει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Α, λοιπόν, το παίρνει. Ναι, ναι. Μόνο για αυτή την ενέργεια το παίρνει. Πάντως η αλήθεια είναι, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, ότι φέτος ο LeBron έκανε τα πάντα για να πάρει ένα ακόμα MVP. Γιατί η αλήθεια είναι, εντάξει, 33 είναι πλέον. Δεν ξέρω πόσα χρόνια ακόμα θα έχει την ευκαιρία να μπαίνει στη συζήτηση για MVP. Φέτος έπαιξε 82 παιχνίδια. Πρώτη φορά στην καριέρα του. Και τα τελευταία χρόνια μπορούσε να παίξει, αλλά είχε. Ναι, έκανε ρε. Ξεκούραση. Ναι, ξεκουραζόταν. Ναι, ναι, ναι. Φέτος δεν μπορούσε να ξεκουραστεί. Δεν μπορούσε γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην ομάδα του. Και γι' αυτό και φέτος δεν θυμάμαι άλλη χρονιά η ομάδα του LeBron James να βγαίνει κάτω από δεύτερη στη regular season. Βγήκε τέταρτη φέτος οι Cavaliers. Ναι. Τέταρτη. Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνω το σκεπτικό του να ψηφίζει και το LeBron. Δηλαδή, εσύ θα ψήφιζες τον LeBron. Όχι, εντάξει, φέτος θα ψήφιζα Harden. Εγώ πέρυσι θα ψήφιζα LeBron James, παρότι ήταν όλοι σε Russell και Harden. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά νομίζω ότι θεωρείται δεδομένο. Δηλαδή, και τα θέλω μας, των δύο, αλλά και το τι θα βγει, νομίζω ότι το ξέρουμε ήδη, όπως είπες. Πάμε στον πιο βελτιωμένο παίκτη. Ένα βραβείο το οποίο το είχε πάρει πέρυσι ο Αντετοκούμπο, που σε αυτή την ώρα κιόλας παίζει με τους Celtics και οδηγεί την ομάδα του σε άμυνα και επίθεση στον πρώτο γύρο των playoffs. Για πες, φέτος. Και φέτος νομίζω. Πέρυσι δεν ήταν τόσο σίγουρο. Υπήρχαν παίχτες οι οποίοι είχαν κάνει το step up, αρκετοί παίχτες. Ο Γιόκιτς, ο Πορζίνγκης, ο Αντετοκούμπο. Φέτος, εντάξει, το βραβείο είναι κλειδωμένο στον Ολαντίπο. Έναν παίχτη τον οποίο το καλοκαίρι εδώ ήμασταν και τα συζητούσαμε και λέγαμε ότι. Τι κάνουν οι Pacers και αντί για Paul George παίρνουν Ολαντίπο. Φέτος όχι μόνο έχει κάνει outplay αυτό που περίμεναν, έχει πάρει η ομάδα η οποία το καλοκαίρι όλοι υπολόγιζαν να κάνει tanking και την έχει βάλει πέμπτη στην Ανατολή άνετα. Ναι. Όντας, και με ωραίο μπασκετάκι. Όντας το αδιαφιλονίκητο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή σε shooting guard στην Ανατολή. Αδιαφιλονίκητο. Είναι ένα superstar. Superstar, ναι. Και δικαιολογεί και τα λεφτά τα οποία του δώσανε οι Thunder. Ναι, ναι. Αυτοί τον είχαν πιστέψει πρώτοι, απλά νομίζω ότι τράκερνε με τον Westbrook πάρα πολύ, γιατί είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά παίζουν με βάση το ένστικτό τους. Ναι. Ο Paul George δεν είναι τέτοιος παίκτης, είναι πιο, είναι πιο 3&D. Είναι forward. Ναι, είναι forward. Είναι πιο 3&D ο Paul George. Παρότι έχει και αυτό στο isolation, μπορεί να το παίξει, αλλά. Ξεμπούκωσε πάρα πολύ ο Ολαντίπο. Ναι, ναι, ναι. Και είναι από τις περιπτώσεις παικτών που πραγματικά χαίρεσε να κάνουν αυτό που είπες. Δηλαδή το level up και γιατί όλοι περίμεναν ότι ήταν πραγματικά ένα σκουπίδι. Το πετάξανε, ξέρω εγώ, οι Thunder και το πήραν έλεγχο και όλοι κράζαμε και λέγανε τι κάνουν αυτοί. Γιατί τον δίνουν. Όλοι κράζατε. Ναι, εντάξει, okay, συμφωνώ ότι τον πίστεψες. Τον πίστεψα. Πίστεψες και τον δεύτερο, ο οποίος νομίζω ότι αξίζει δεύτερο μετά τον, αν δεν υπήρχε ο Ολαντίπο, Dinwiddie.
Ένας παίκτης από το πουθενά, όπου εκμεταλλεύτηκε τους τραυματισμούς του Nets και βγήκε μπροστά. Πραγματικά ζει το αμερικάνικο όνειρο φέτος. Δεν τον πίστευσε κανένας, δεν τον ήξερε κανένας. Δεν τον ήξερε κανείς, δεν υπήρχε καν στο χάρτη και έχει γίνει και αυτός ο ηγέτης της ομάδας. Δηλαδή αυτός έχει πάρει τελευταία σούτ, έχει βάλει πόσα buzzer beater για νίκη κτλ. Είναι πραγματικά αυτό που λέμε. Βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Εγώ έχω σημειώσει και άλλους δύο. Οι οποίοι είναι πολύ βελτιωμένοι σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι τόσο όσο ο Ντίπο. Λου Βίλιαμς. Σίγουρα. Και κυρίως τον βάζω γιατί από μια ζωή που έπεσε έκτος παίκτης, ερχόμενος από τον πάγκο κτλ., φέτος και αυτός αναγκαστικά. Πρακτικά έγινε ο παίκτης που κουβαλούσε τους Clippers για πολλά παιχνίδια, τουλάχιστον τα μισά. Τους κουβαλούσε, είτε ήταν από τον πάγκο, είτε ξεκίναγε βασικός, γιατί έπαιζε 30-35 λεπτά στάνταρ. Και έκανε πολλά περισσότερα από ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια έμπαινε μόνο για να σκοράρει. Φέτος έπαιξε και πιο ομαδικά, μοίρασε και assist. Να θυμίσουμε ότι φέτος οι Clippers για ένα μεγάλο διάστημα δεν είχαν playmaker. Γιατί ήταν τραυματίας ο Τεόντοσης, ήταν τραυματίας ο Rivers, ο Beverly. Οπότε ο Lou Williams ήταν η μοναδική ποιοτική λύση στα guard. Και οι φήμες ότι ήθελαν τον Τζόχλα δεν βγήκαν. Ήταν πρώτα πριλιά της. Ζήτησε πολυετές ο Τζόχλας και δίνανε μόνο για τον ένα χρόνο. Αυτό. Και έχω σημειώσει και Julius Randle. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Κυρίως γιατί μετά από τρία χρόνια που όλοι πραγματικά λέγανε και όλοι επειδή παίζει τους Lakers και έχει όλα τα φώτα στραμμένα πάνω του, αλλά και σωματικά το παιδί είχε τις δυνατότητες, τρία χρόνια τραυματισμούς, αστάθεια στο παιχνίδι του. Lakers για φανέλα. Μπράβο, Lakers, τραγική ομάδα. και παικτικά φέτος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά και κάτι που δεν μου αρέσει εμένα είναι γιατί είναι η χρονιά συμβολαίου του. Δηλαδή το καλοκαίρι θα βγει στην αγορά για να ψάξει ένα μεγάλο συμβόλαιο που δεν θα το δώσουν οι Lakers σίγουρα. Οπότε ίσως να παίζει ρόλο και αυτό. Έπαιξε και αυτό 82 παιχνίδια. Και είναι νομίζω ο πρώτος παίκτης των Lakers που το κάνει μετά από πολλά χρόνια. Να παίξει 82 στα 82 δηλαδή. Αυτά και για τον πιο βελτιωμένο. Νομίζω και εκεί βγάζουμε άνετα. Ναι, είναι νικητή. Άνετο το αποτέλεσμα για τον Victor Oladipo, θεωρώ. Και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι των εύκολων. Αν θέλεις. Για πες. Γιατί θα διαφωνήσω. Γι' αυτό. Το ξέρω. Ναι, αλλά είναι εύκολο το που θα πάει. Ναι, εντάξει, αυτό. Okay. Άλλο τα θέλω σου και άλλο το που θα λες πάει. Λες για τον Rookie of the Year. Για τον καινούργιο παίκτη που μετήχε φέτος στο NBA. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα το πάρει ο Simmons από τους Sixers. Αυτά που κάνει είναι πραγματικά λες και τα κάνει ο Λεμπρόν στην τρίτη-τέταρτη χρονιά του, ούτε καν στην πρώτη του. Και τα κάνει από την πρώτη κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι δείχνει μια ωριμότητα στο παιχνίδι του ο Αυστραλός point forward. Οι Αυστραλοί έχουν κάνει ομαδάρα. Εντάξει, θα τους δούμε. Εσύ σκέφτεσαι τον Ντελαβεντόβα τώρα που είναι πάγκο. Είναι ο μέγας χειροκροτητής του Αντετοκούμπο. Δεν πειράζει. Έχω Ντελαβεντόβα, Πάτι Μίλς και Σίμονς. Ποιος νομίζει να κατεβάζει την μπάλα. Στα γκάρ έχει να εμφανιστεί τέτοια από εποχές Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Σπανούλη στο International Basket. Κλαίω. Δεν υπάρχει άλλη καλύτερη. Πάμε. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, κοίταξε. Να λέμε τα σίκα-σίκα. Ο Σίμονς είναι καταπληκτικός. Αλλά το γεγονός ότι πέρσι έπρεπε να είναι ρούκι και ήταν τραυματίας όλη τη χρονιά, θεωρώ ότι οι Sixers τον κρατήσανε ενώ μπορούσε να παίξει καμιά εικοσαριά μάτς στο τέλος. Τον κρατήσανε για να παίξει κατευθείαν στη δεύτερη χρονιά και να πάρει το Rookie of the Year. Του δίνει μια μεγάλη αβάντα, η οποία αβάντα αυτή ουσιαστικά χαντακώνει τον έτερο καταπληκτικό ρούκι για φέτος, τον Donovan Mitchell των Utah Jazz, ο οποίος από το πουθενά πραγματικά, καθώς ήταν 10 pick, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι. Εντάξει, για το πουθενά. Όλοι όμως λέγανε ότι είναι ένας point guard, μάλιστα, combo guard, ο οποίος κοιτάει. Scoring. Εγώ διάβαζα ότι κυρίως κοιτάει την άμυνα. Ναι. Ήτανε τα scout reports ήταν τελείως λαθασμένα. Τα scout reports ήταν τελείως λαθασμένα και έχει βγει το παιδί. Εντάξει, βέβαια είναι όριμος και αυτός είναι 22χρονος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι πτυχιούχος. Άρα, μπράβο, πτυχιούχος. Πήγε κανονικά τελείωφτος. Και πήρε μια ομάδα χωρίς σοβαρό επιθετικό όπλο. Έγινε αυτό το νούμερο ένα option και την έχει πάει πέμπτη στα playoff της μπουκωμένης Δύσης για φέτος και πάλι, έτσι. Μπήκε στα παπούτσια του τραυματία φέτος Hayward, ο οποίος τους πούλησε για να πάει στους Celtics και ουσιαστικά τους έχει πάει πολύ καλύτερα.
Ναι, ναι. Βέβαια βοήθησαν και άλλα πράγματα και άλλες αλλαγές μικρές. Δηλαδή και ο. Εντάξει, δεν είναι μικρή ο Ρούκι Ρούμπιο. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Ρούμπιο κοιτάει να γυρίσει την μπάλα, να παίξει την άμυνά του και ουσιαστικά αυτό ξελευθερώνει πάρα πολύ τον Ντόναβαν Μίτσελ. Πάντως έχει αποκτήσει από το πουθενά, όχι από το πουθενά, αλλά έχουν αποκτήσει και οι Jazz πλέον τον ηγέτη τους. Σε άμυνα και επίθεση. Ναι, και να πούμε... Δεν είναι κακός στην άμυνα ο Μίτσελ. Για ρούκι. Ναι, για ρούκι. Προφανώς. Πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι και. Αλλά έχει αυτό το ένστικτο του φωνιά που σπανίως το βλέπεις σε ένα ρούκι. Γιατί φέτος σε σοβαρά παιχνίδια που κρίνανε την είσοδό του στα playoffs, πήρε την μπάλα την ώρα που έκαιγε. Και δεν το βλέπεις. Χωρίς το έχει ότι... πολύ καλό σκορ. Μπορεί να σκοράρει από το τρίποντο. Έχει και drive. Και καρφώματα. Καταπληκτικός. Καταπληκτικά καρφώματα. Καταπληκτικός. Έχω τρίτο τον Dennis Smith Jr. Συγγνώμη, ο οποίος είναι ίδιος παίκτης, αλλά νομίζω ένα κλικ πιο κάτω. Ναι. Δηλαδή εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ. Είναι σχεδόν ίδιοι παίκτες αυτοί οι δύο. Δηλαδή διάρκεια που είναι λίγο κοντή για διάρκεια και πρακτικά έχουν αυτό που λέμε πώς το λένε, ρε παιδί μου. Το Derrick Rose στοιχείο. Μπράβο, έχουν μια τρομερή έκρηξη στο παιχνίδι τους. Που ο Σίμονς δεν την έχει, αλλά ο Σίμονς είναι και ψηλό κορμί. Καλά, είναι γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος ξέρει να διαβάζει το γήπεδο, κάνει πάρα πολλά περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό και θα το πάρει περπατώντας. Αδίκως, γιατί είναι αυτό που λες, ότι πρακτικά είναι δεύτερη του χρονιά, άσχετα αν δεν έπαιξε πέρυσι. Αλλά εντάξει, θα το πάρει, δεν υπάρχει πίσω. Ναι. Έχω σημειώσει Fultz, τα τρία πρώτα. Οπα. Όχι Fultz, σε παρακαλώ. Όχι. Έχω σημειώσει τους τρεις πρώτους για να δείξω ότι δεν είναι καν. Α, στη συζήτηση. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο πολύ. Ούτε καν για τρίτο-τέταρτη. Έτσι. Fultz, Lonzo Ball και Tatum. Δεν έχουν κάνει κακή χρονιά. Εκτός από το Fultz. Ναι, ο Fultz δεν έκανε καν χρονιά. Ο Fultz δεν έπαιξε, ναι. Εντάξει, okay. Οι άλλοι δύο δεν έκαναν κακή χρονιά. Έτσι, απλά ήταν μέτρια χρονιά. Δηλαδή, αν έβαζα κάποιον, θα ήταν ο Κούσμα τέταρτο-πέμπτος, που είναι η επιλογή των Lakers πιο κάτω. Κοίτα, ο Tatum είναι και θύμα της καλής ομάδας στην οποία μπήκε. Έτσι. Γιατί όταν ένας rookie μπαίνει σε μια ομάδα η οποία έχει και άλλους ποιοτικούς παίκτες, δύσκολα να φανεί. Παρότι παίζει βασικός, δεν μπορεί να πάρει τις προσπάθειες που παίρνει, για παράδειγμα, ο Μίτσελ ή ο Σίμονς, οι οποίοι έχουν πιο άπειρες ομάδες τριγύρω τους. Εντάξει, και κρύβεται στο γεγονός ότι είναι ρολίστας μέσα σε μια ομάδα που παίζουν μόνο ρολίστες. Ναι, έτσι. Ναι, με Irving, με Horford, ναι, και φυσικά και άλλους παίκτες. Ωραία, αυτά λοιπόν. Τα τρία πρώτα βραβεία νομίζω αυτά είναι τα σίγουρα. Να κλείσουμε πηγαίνοντας σε διάλειμμα, επιστρέφοντας με τα υπόλοιπα τα οποία έχουν και μεγαλύτερη συζήτηση και θα πιάσουμε να τα αναλύσουμε λίγο και να πάμε στην τελευταία ώρα του σημερινού Αλληλούια. Αφήσαμε για το δεύτερο κομμάτι του αφιερώματος στους καλύτερους χρονιάς, αφήσαμε διάφορα βραβεία και ένα βραβείο έτσι που θα το βάλουμε εμείς ως έξτρα, δεν υπάρχει, είναι δικιά μας η πρόταση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Παγκίτη, με τον έκτο παίκτη της φετινής χρονιάς. Κάναμε λόγο προηγουμένως, το φαβορί είναι ο Λου Γουίλιαμς των Clippers. Ναι, η λογική λέει ότι θα το πάρει περπατώντας, κυρίως... Πέρα το ότι όντως είναι ο καλύτερος εκτός παίκτης. Είναι ένας γεννημένος εκτός παίκτης. Αυτό. Είναι ο Τζαμάλ Κρόφορντ των φτωχών. Είναι στην κάστα παιχτών που ανήκει. Που πρώτος είναι φυσικά ο Τζαμάλ Κρόφορντ. Ανήκουν ο J.R. Smith. Ανήκει προφανώς ο Λου Γουίλιαμς. Είναι παίκτες οι οποίοι στην καλή τους μέρα μπορεί να βάλουν 60 πόντους, ξέρω εγώ. Στην κακή τους μέρα μπορεί να ξενυχτήσουν μέχρι το πρωί και να μην πάνε την άλλη μέρα στο μάτς. Να κρεμάσουν κανονικά την ομάδα. Φέτος ο Λου ήταν τόσο σταθερός και τόσο σοβαρός. Εντάξει, έκανε κάτι βραδιές με 50, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Νομίζω βάρεσε 2 50. Βάρεσε και μία κόντρα στους Warriors μέσα εκεί, ναι. Τους κέρδισαν οι Clippers. Γενικά έκανε τα πάντα για τους Clippers, οπότε το βραβείο είναι δικό του, παρότι υπήρχαν και άλλοι παίχτες οι οποίοι διακρίθηκαν σε αυτό το ρόλο. Κοίταξε τώρα, αυτό ήθελα να πούμε. Η δεύτερη επιλογή είναι ο Gordon από τους Rockets. Mm-hmm. Γιατί και είναι ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε πέρυσι, αλλά φέτος έχει κάνει τα ίδια και ίσως λίγο λιγότερα λόγω του ότι έχουν πάρει και άλλους ρολίστες. Ναι, εκείνη και ο Chris Paul. Πέρυσι δεν υπήρχε Chris Paul. Ναι, έχουν, τέλος πάντων, παίρνει μόνο τα τρίποντα. Mm-hmm. Δεν κάνει κάτι παραπάνω από αυτά που έκανε πέρυσι.
Και είναι και δύο παίκτες που τους έχω σημειώσει και είναι μέσα στη συζήτηση, αλλά δεν νομίζω. Είναι πολύ μεγάλο outsider. Αλλά είναι από δύο καμάδες που έχουν πολύ καλούς πάγκους γενικότερα. Ναι. Δηλαδή είναι ο Μπάρτον από τους Nuggets και είναι και ο Φανφλίτ από τους Raptors. Mm-hmm. Είναι δύο ομάδες που καταρχάς δεν μπορεί να τους πεις παγκίτες αυτούς και τους δύο, γιατί παίξανε σε κάποια μάτς βασικό. Καλά, ειδικά ο Μπάρτον στο δεύτερο μισό της χρονιάς παίζει βασικός. Ναι. Απλά είχε ξεκινήσει ως αλλαγή του Τσάντλερ και τα λοιπά. Δηλαδή, νομίζω οι Nuggets έχουν ίσως τον καλύτερο πάγκο σε ρολίστες στο NBA. Δηλαδή κοιτάς και λες ότι ρε φίλε, αυτός ο παίκτης είναι πολύ καλός, γιατί παίζει τον πάγκο. Όλοι οι παίκτες ουσιαστικά έχουν μια πεντάδα οι Nuggets που θα μπορούσε κάλλιστα να βγει η βασική τους και να μπουν αυτοί. Και να... Ναι, αλλά δεν έχουν star, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν εξαιρέσει το Jokic, δεν έχουν άλλον. Και αυτό δεν είναι star. Άρα, μπράβο. Δεν έχουν κάποιον παίχτη ο οποίο θα πει ότι θα βασιστώ πάνω του στα ζώρικα και θα με κουβαλήσει. Και θα του κουβαλήσει και στο κομμάτι το ψυχολογικό. Ναι. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, αυτό ναι. Ο οποίο θα μιλήσει, αυτό ο οποίο θα το κοιτούν όλοι οι υπόλοιποι, α πούμε, σε φάση ότι, οκ, okay, βάζω το εγώ μου κάτω τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί είναι αυτό. Είναι ο τάδε, ναι. Έτσι. Είναι, ξέρω εγώ, Wade για του Heat. Είναι ο παίκτες οι οποίοι ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Παρότι μπορεί να μην παίζουν το ίδιο καλά, μπορεί να μην παίζουν τόσα πολλά λεπτά, αλλά είναι ηγέτες. Η αλήθεια είναι οι Nuggets πολλά χρόνια τώρα ίσως έχουν το πιο πλήρες ρόστερ, ναι, σε όλη τη λίγκα. Αλλά είναι μόνο ρολίστες. Ναι, αυτό είναι 12 ρολίστες. Και σου έχουν τον Φαρίντ. Ο Φαρίντ είναι εκτός ομάδας φέτος. Εντάξει, ναι, αυτός, ο οποίος πριν από δύο χρόνια, ας πούμε, ήταν top παίκτης πριν από 2-3 χρόνια. Και το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, μένει ελεύθερος. Είναι super. Όχι, ρε φίλε. Κλέψιμο για όποιον τον πάρει το καλοκαίρι. Από το Κοτσάνη την πιάνει όμως. Κοτσάνη, ξεκοτσάνη, φίλε. Αθλητικός ψηλός. Τζάμπα. Τζάμπα. Τέλος πάντων. Ο Δε Φανφλίτ που είπες για τους Raptors. Να πάρουμε και, λοιπόν, να πούμε για όσους μας ακούν ή μας βλέπουν. Γκρουπάκι που έχουμε κάνει για όλους τους μπασκετικούς. Μπασκετική γιάφκα την έχουμε ονομάσει. Και βάλαμε διάφορες δημοσκοπήσεις για να πάρουμε έτσι και την άποψη των φίλων μας. Νομίζω ότι και εκεί πάρτι κάνει ο Λου. Έτσι, ναι, έχει τις περισσότερες ψήφους. Δεύτερος είναι ο Will Barton από τους Nuggets που είπαμε. Τρίτος ο Gordon και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Διαβάζω ενδεικτικά 2-3 μηνυματάκια που μου αρέσανε. Ο φίλος ο Μπάμπης λέει ευκολάκι σε ομάδα που είναι πάνω από τους Golden State. Κάτι έκανε και ο Eric Gordon. Εντάξει, σωστό, ναι, επιχείρημα. Σωστό επιχείρημα, αλλά δεν μπορείς να το πας έτσι γιατί. Ναι, εντάξει, τα νούμερα θα κοιτάξεις. Ναι, θα κοιτάξεις τα νούμερα. Γιατί οι Clippers δεν μπήκανε καν στα πλέον σου. Ναι. Αποτυχημένη χρονιά. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει μετράει ο Λου για έκτος. Α, ναι, λέει το έχει πάρει σπίτι του και κοιμάται αγκαλιά. Σωστό. Το ερωτηματικό είναι ότι. Δεν ξέρουμε, έχει παίξει πολλά και... λεπτά. Έχει παίξει, όπως είπες, και αρκετά μάτσος βασικός. Εντάξει, δεν ήταν βασικός, αλλά έχει παίξει πολλά. Μπαίνει όμως στη συζήτηση και μόνο ότι δεν. Πήγε στο All-Star Game, θα του το δώσουν σίγουρα. Μπράβο, το βραβείο. Αυτό το λέει ο φίλος ο Δήμος που λέει ότι είναι starter, αλλά αν δεν ήταν θα έπρεπε να είναι All-Star. Ναι. Αν δεν είναι starter. Αν θεωρείται από τη στιγμή που δεν επιλέχθηκε για All-Star, είναι αυτόματα εκτός παίκτη. Νομίζω ότι θα του χρυσώσουν το χάπι, mm-hmm, δίνοντάς το ένα βραβείο το οποίο εντάξει, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Απλά για τον συγκεκριμένο παίκτη που αυτή είναι η δουλειά του εδώ και χρόνια, γιατί είναι και 30 πλάς, έτσι. Δεν είναι 30 ώρες. Ναι, είναι. Είναι ένα φόρο τιμή. Αυτά για τον έκτο παίκτη. Εύκολο και αυτό το βραβείο. Mm-hmm. Πάμε σε ένα. Είναι 50-50. Ναι. Έτσι, το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς. Πέρυσι το πήρε ο Draymond Green. Φέτος μπαίνει στη συζήτηση να το πάρουμε ανάποδα. Δύσκολα. Γιατί οι Warriors δεν είναι αυτοί που ήταν πέρσι. Καταρχάς. Δεν είναι τόσο καλή αμυντικά που ήταν. Δεν είναι τόσο καλή αμυντικά. Ο Draymond έχασε αρκετά παιχνίδια. Ναι. Όταν υπάρχει στη συζήτηση ο καλύτερος αμυντικός της καλύτερης αμυντικής ομάδας, τουλάχιστον στη Δύση, αν εξαιρέσουμε τους Celtics από την Ανατολή, είναι το πρώτο φαβορί. Μιλάω, αναφέρομαι στο Rudy Gobert, που είναι το σκιάχτρο. Έχασε. Δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Έχασε μια κοσάρα παιχνίδια, δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε. Τα νούμερα του δείχνουν ότι αν έπαιζε και αυτά τα 20 μάτς. Θα ήταν ακόμα πιο πάνω. Θα είχε τρομερά νούμερα. Ναι. Σε σύνολα, έτσι. Mm-hmm. Όχι σε μέσους όρους, αυτό εννοώ. Άρα θεωρείς Gobert. Θεωρώ. Κοίταξε. Αν είναι με ρωτήσεις μεταξύ Rudy Gobert και Anthony Davis πάντως. Αν με ρωτήσεις το τι θα ήθελα τον Davis, γιατί ο τύπος κάτι πρέπει να πάρει, ρε φίλε. Θα αποκλειστεί που θα αποκλειστεί από τα playoff, αν όχι τώρα στο δεύτερο γύρο. Ένα βραβείο πρέπει να το πάρει. Είναι καταπληκτικός ο Anthony Davis σε άμυνα και επίθεση. Αλλά αν έπρεπε να προβλέψω, θα το έδινα στον καλύτερο αμυντικό
της πιο σκληρής και καλύτερης αμυντικής ομάδας, το Ρούντι Γκομπέρ. Εσύ? Όχι, εγώ θα το δίνω κατευθείαν στο Γκομπέρ. Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι, ναι, ναι. Okay. Γιατί. Κοίτα, είναι και ανάλογα το σε ποια ομάδα παίζει. Όταν παίζει μια ομάδα που παίζει πολύ καλή άμυνα, αναδεικνύεσαι κιόλας. Ναι, όπως λέμε για την επίθεση, ένας καλός σκόρερ όταν παίζει μια ομάδα που σκοράρει και τα παίζει ωραίο μπάσκετ, αναδεικνύεται. Που, ο Χάρντεν, ας πούμε, που παίζει στο στυλ του η ομάδα. Mm-hmm. Αντίστοιχα, Γκομπέρ είναι ο στυλοβάτης μιας ομάδας η οποία παίζει αμυντικό μπάσκετ. Άρα, κατεξοχήν, έτσι, δεν παίζει μόνο άμυνα, αλλά ναι, νομίζω ότι θα το πάρει ο Γάλλος. Και θέλω κιόλας, δηλαδή τον ψηφίζω. Για να δούμε τι λέει Γιάφκα. Στο γκρουπάκι τι είπε Γιάφκα. Ναι, όχι, ο Γκομπέρ βγαίνει πολύ άνετα, πολύ άνετα. Ναι, η μισή ψήφη σχεδόν είναι στο Γάλλο. Έχει κατέβει ποτέ με την εθνική η Γαλλία στο Γκομπέρ? Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ούτε εγώ. Νομίζω καήκαμε, ότι κατέβει. Πολύ νωρίς, καλά, ναι, καήκαμε. Τα νούμερα, λέει ο φίλος ο Δήμος, λένε LeBron για MVP κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια. Γενικά τα νούμερα μπορεί να λένε ότι θέλουν, τα βραβεία όμως είναι άλλη υπόθεση. Γκομπέρ ψηφίζει. Εντάξει. Γιατί ναι. Υπόθηκε στη συζήτηση ο LeBron για αμυντικό της χρονιάς. Όχι. Κοίταξε, σε σύνολα. Α, καλά, εντάξει. Σε Suns, δηλαδή. Ότι επειδή έχω 82 παιχνίδια και είναι ο μοναδικός που γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη κοίταξε, άμυνα στην ομάδα του. Φέτος ειδικά. Σε όσα μάτς είδα στους Καβαλίες, ο Τζέιμς δεν ήθελε να παίξει. Ναι, κοιτούσε. Μάρκαρε πάντα τον πιο αδύναμο επιθετικά παίκτη των αντιπάλων για να κρατάει δυνάμεις και να είναι και ο πρώτος παίκτης που είτε θα πάρει την μπάλα είτε θα φύγει μπροστά. Mm-hmm. Κυρίως έπαιρνε την μπάλα. Εντάξει, διάβασα το καταπληκτικό. Φέτος, στα 33 του, στη 12η χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, κάνει την καλύτερη χρονιά του από άποψη καρφωμάτων. Τα περισσότερα καρφώματα στην καριέρα τα έκανε φέτος. Και τα πιο θεματικά, άμα το δεις. Ναι. Κάνει τα ίδια που έκανε, ας πούμε, στους Heat όταν ήταν στο πικ του. Καλύτερα. Και πολύ πιο δύσκολα. Ναι. Αν δεις, δηλαδή, έχει ένα με τους Suns, αν δεν κάνω λάθος, που κάνει ένα ανεμόμυλο. Και άμα δεις, το είχε κάνει με τους Heat στην ίδια μπασκέτα, την ίδια ακριβώς φάση. Και φέτος το έκανε από πιο, πάτησε πιο πίσω. Ναι. Κοιτάξτε, κατ' εμέ είναι λίγο πλασματικό όλο αυτό, γιατί είναι κακή η ομάδα του φέτος και γι' αυτό φαίνεται τόσο καλός αυτός. Θεωρώ ότι δεν είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πριν 3-4 χρόνια. Είναι πιο έξυπνος, πιο όριμος. Βλέπει το παιχνίδι ακόμα πιο αργά, που λένε και στην Αμερική. Οπότε γι' αυτό φαίνεται τόσο πολύ καλός. Για να είμαστε σωστοί, ο φίλος ο Δήμος λέει ότι για το LeBron το είπε σε αντιστοιχεία για το MVP, όχι για το αμυντικός χρονιάς. Άμεση διόρθωση. Ναι, άμεση. Λοιπόν, πάμε και στα δύο βραβεία τα οποία θα μας βάλουν στα μαχαίρια. Ναι. Δυο μας. Σίγουρα τους δυο μας, αλλά και πολύ κόσμο. Καταρχάς, πάμε στο βραβείο που έχει στο γκρουπάκι μας. Έχει, νομίζω, ισοπαλία. Σχεδόν ισοπαλία. Προπονητής χρονιάς. Ξεκινά εσύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχάς με το τι βραβεύεις εδώ πέρα. Mm-hmm. Βραβεύεις τον προπονητή, όπως αντίστοιχα θες να βραβεύσεις τον MVP της φετινής χρονιάς, ή αν θες τον αμυντικό της φετινής χρονιάς. Τον βραβεύεις τον καλύτερο προπονητή που για τη δουλειά του φέτος. Mm-hmm. Τώρα, το αν αυτός δούλευε 3-4 χρόνια και η δουλειά του φάνηκε φέτος, άνθησε φέτος, εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ, παρότι, εντάξει, κοιτάξτε, ως προπονητές βάλαμε, είναι καταπληκτικοί οι προπονητές και οι ομάδες τους κάνουν πάρα πολύ καλή σεζόν. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει ο Casey. Από τους Raptors. Κυρίως γιατί βγήκε πρώτος, είχε τον καλύτερο πάγκο, μοίρασε, ρε παιδί μου, τους ρόλους του σωστά, γιατί είναι αυτό κάνει ο προπονητής σε αυτό το επίπεδο, μοιράζει ρόλους, δίνει την φιλοσοφία, δίνει τα plays κτλ. Αλλά δεν είναι όπως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τις αλλαγές, βγες εσύ, μπες εσύ, δεν έπαιξε καλά σε αυτή τη φάση, βγες και κάνε, ξέρω εγώ, κάτσε στον πάγκο για 30 δευτερόλεπτα, ξαναμπες και τα λοιπά. Δεν το έχουν αυτό στην Αμερική. Ναι. Γενικά. Ουσιαστικά δουλεύουν βάσει συγκεκριμένου προγράμματος και μένουν σε αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Του χρόνου ξαναβλέπουμε. Έτσι, mm-hmm. Αν θα αλλάξουμε κάτι. Άρα σίγουρα ο Casey λογικά θα το πάρει. Λέω εγώ. Λες εσύ. Ναι, εσύ τώρα, τι θα ψήφιζες από, εγώ θα ψήφιζα το Σνάιντερ από τους το δεκαράκι της Εθνικής Ολλανδίας. Όχι, τον Wesley Σνάιντερ, ναι. Τον Quinn Σνάιντερ. Λοιπόν, θα τον ψήφιζα γιατί καταρχάς μ' αρέσουν πάντα προπονητές που δεν παίζουν ένα συγκεκριμένο πράγμα.
Δηλαδή είναι το ίδιο καλή και σε άμυνα, το ίδιο καλή και σε επίθεση. Εντάξει, η Jazz είναι καλύτερη στην άμυνα, λίγο χειρότερη στην επίθεση. Αντίστοιχα θα μου πεις τώρα και ο Brad Stevens το ίδιο. Δεν το δικαιούται φέτος. Πέρυσι θα μπορούσε να το πάρει. Είναι πολύ κοντά. Ήταν πολύ κοντά και πέρυσι και φέτος. Ο Stevens. Ο Brad Stevens των Celtics. Εγώ θα πάω με Snyder. Η κοινότητα στο γκρουπάκι είναι μεταξύ Snyder και Stevens. Εσύ είσαι Stevens. Εγώ είμαι Stevens, όχι δαγκωτό. Πρέπει να το πάρει πανψηφί. Γιατί, νούμερο ένα, φέτος οι Celtics αλλάξανε όλη την ομάδα. Η περσινή ομάδα, μιλάμε για την περίπτωση που, όπως είπες, μιλάμε για φέτος, έτσι. Δεν μιλάω για την όλη χρονιά. Συμφωνώ. Τραυματίστηκε η μισή ομάδα. Τέσσερις από τους 12 περσινούς παίχτες του κορμού, συγγνώμη, 8 από τις 12 αλλάξανε. Έμειναν τέσσερις από την περσινή ομάδα. Ναι. Πέρσι πήγε τελικούς, φέτος πάλι βγήκε δεύτερο στη regular season. Με ένα ρόστερ το οποίο όχι μόνο διαλύθηκε λόγω τραυματισμών. Ο Gordon Hayward, στον οποίο θα στηριζόταν το επιθετικό του πλάνο, βγήκε off από το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς με σπασμένο αστράγαλο. Ο Kyrie Irving είχε τα προβλήματά του. Παίχτης άλλος να κουβαλήσει πλην από αυτούς τους δύο δεν υπήρχε. Υπήρχαν πάρα πολλοί rookies και παρόλα αυτά κατάφερε, μέχρι που τραυματίστηκε τουλάχιστον ο Irving, να έχει την ομάδα πρωτοδεύτερη και να παίζει την καλύτερη άμυνα σε όλο το NBA. Δεν διαφωνώ. Με νούμερα, με καταπληκτικά plays στην επίθεση. Αυτό είναι το νούμερο ένα ατού κατά εμέ του στήριξη. Ωραία, με την ίδια λογική τότε θα πρέπει να το πάρει ο Casey από τους Raptors. Γιατί τους έβαλε πρώτος. Δεν ενδιαφέρει το γεγονός ότι είχαν τραυματισμούς Celtics. Πώς δεν είναι. Ο Casey με τους Raptors δεν έχει κανένα τραυματισμό. Εντάξει. Δεν ενδιαφέρει. Πώς δεν ενδιαφέρει. Άμα το πάμε έτσι, εντάξει. Δηλαδή η ομάδα που έχει τραυματισμούς θα έκανε. Η ομάδα βλέπεις. Με τι έχτισε. Όταν λοιπόν έχεις κάνει μια ομάδα η οποία δεν έχει το κατάλληλο υλικό για να την έχεις δεύτερη, την έχεις κάνει δεύτερη άνετα. Συμφωνώ ότι εκεί εγώ δίνω. Είναι πολύ καλός προπονητής. Ακριβώς. Και ακριβώς αυτό για να ολοκληρώσω. Επειδή πέρυσι κατ' εμέ αδικήθηκε που το πήρε ο Ντ'Αντόνι αντί για τον Στίβενς. Όχι. Το θέμα είναι ότι το αξίζει και είναι όντως ο καλύτερος προπονητής της λίγκας κατ' εμέ. Ωραία. Το έχει αποδείξει και πέρσι, το αποδεικνύει και φέτος. Με ακόμα λιγότερα από ό,τι είχε πέρυσι. Οπότε, παιδιά, περπατώντας ο Μπράτ. Από την άλλη, μια και είπες για να το κλείσουμε, ο Μάικ Ντ'Αντόνι έχει κάνει όλο το πρωτάθλημα να παίζει αυτό που έπαιζε ο ίδιος πριν από μια δεκαετία. Ναι, ρε φίλε, αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Κοίταξε, θέλω. Γι' αυτό λέμε. Τα βραβεία είναι και κάτι υποκειμενικό. Έτσι, συμφωνώ. Αντικειμενικά, άμα πας με τις νίκες ή άμα πας με το στυλ, τότε ναι, ρε φίλε. Οι Rockets φέτος παίζουν το τέλειο μπάσκετ. Έτσι. Εντάξει, βάση αποτελέσματος. Τρόμος. Επιθετικά. Ναι, αλλά στα play-off θα τη φάνε τη φάπα τους. Αυτό θα το δούμε. Αλλά τώρα βραβεύουμε την κανονική διάρκεια. Ναι. Εγώ είμαι πάντα μια λογική ότι στους κορυφαίους δεν χωράει ο κορυφαίος. Είναι καθαρά υποκειμενικά το τι σου αρέσει. Οπότε ναι. Εκεί θα δούμε οι άνθρωποι που θα βγάλουν το συγκεκριμένο βραβείο τι τους αρέσει. Τους αρέσει η αποτελεσματικότητα, τους αρέσει αυτό που λες ο δουλευταράς, ο οποίος κάτω από δύσκολες συνθήκες ανταπεξήλθε φαίνοντας την ομάδα του στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Το οποίο είναι το κατόρθωμα του Stevens στους Celtics. Είναι το κατόρθωμα μιας ομάδας που δεν έπαιζε τόσο καλά, της έβγε ο καλύτερος παίκτης και με ένα ρούκι πήγε στα playoffs όπως η Jazz. Εντάξει, βγάζω το καπέλο, δεν το συζητάω. Ναι, ο Ντ'Αντόνι που βγήκε πρώτος στο NBA. Ο Greg Popovich, ο οποίος με κάτι απίθανους μπήκε αυτός. Στα playoffs. Και αυτός, με κάτι απίθανους. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πιο αμφίροπο και αμφιλεγόμενο βραβείο της χρονιάς. Όποιος το πάρει. Θα έχει όλους τουλάχιστον 2-3 οι οποίοι θα λένε ότι το άξιζαν και αυτοί ναι, το ίδιο. Συμφωνώ. Και δεν μπορείς να βράβευσεις 2 προπονητές. Είναι χαζομάρα αυτό. Ένα πρέπει να βράβευσεις. Ναι. Δεν είναι σε φάση άντε να δώσεις το MVP όπως είχε πει πέρυσι ο Μπράιαν, να το δώσεις και στους 2. Και στους 2. Νομίζω μόνο μια χρονιά έχει γίνει αυτό. Όταν ήταν ρούκι ο Jason Kidd που το πήρε αυτός και ο Grant Hill, μισό-μισό. Μισό. Το είχαν δώσει μισό-μισό. Ας το δώσω και φέτος μισό-μισό. Πιστεύω ότι θα σφαχτούν οι άλλοι δύο. Δεν θα πάνε καν στη φωτογράφηση. Στα ρούκις. Ναι. Είδες που ο Μίτσελ κατέβηκε με μπλουζάκι. Με ένα χούντι που έλεγε τι είναι ρούκι, τον ορισμό. Ναι. Και είχε δίκιο. Και πάμε στο τελευταίο που έχουμε κρατήσει για το τέλος. Η χειρότερη, ή μάλλον όχι χειρότερη, η απογοήτευση, η ομάδα απογοήτευση της φετινής χρονιάς. Ναι. Και αυτό ένα βραβείο. Καταρχάς είναι βραβείο το οποίο. Εντάξει, πάμε πολλές απογοητεύσεις. Εμείς ως μπασκετική γιάφκα το προτείνουμε στο NBA να το βάλει στο καλεντάρι του. Θα έχει χαμό. θα κατεβάσω πρόταση. Να δούμε τι λέει η κοινότητα. Για πες. Πρώτη Pistons, η απογοήτευση χρονιάς. Δεύτερη Minnesota Timberwolves.
Τρίτη Καβαλίες. Καλά, ναι. Τρομερή απογοήτευση και αυτή. Και μετά Νίξ και Χόρνετς έχουν από λίγους ψήφους, αλλά μπαίνουν και αυτοί στις πέντε χειρότερες. Όχι χειρότερες, είπαμε. Δεν είναι χειρότερες. Πιο απογοητευτικές. Ναι. Εσύ γιατί χειρότερο ομάδα φέτος ήταν η Σάνς, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν απογοήτευση όμως. Και δεν ήταν καν κοντά. Ναι, ναι. Όλοι το περιμέναν ότι φέτος δεν θα είναι. Θα κατεβούν έτσι. Ποια ομάδα σε απογοήτευσε περισσότερο φέτος? Στη regular season, μιλάμε. Εμένα με απογοήτευσαν πάρα πολύ Pistons γιατί ξεκίνησαν πολύ καλά. Mm-hmm. Τουλάχιστον στα πρώτα 10-20 παιχνίδια φαινόταν ότι θα πάνε καλά. Γιατί έκανε μια φανταστική χρονιά ο Ντράμοντ σε άμυνα και μισή πιστεύει. Φανταστική χρονιά. Εντάξει, θέλω να πεις ότι από τότε που ήρθε ο Γκρίφιν λίγο νομίζω δεν τα βρήκανε τόσο. Αναμενόμενα πέσανε και οι δύο γιατί σκουντουφλούσανε μεταξύ τους. Ναι, δεν τα βρήκανε τόσο πολύ. Mm. Εγώ θα το ξαναπώ ότι ο Ντράμοντ δεν είναι τόσο μονοδιάστατος όσο ο Ντεάντρε Τζόρνταν. Γιατί παίζει καλύτερη άμυνα. Εγώ πιστεύω ότι κυρίως εκεί σκουντουφλάνε. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τους έλειπε ο Πάγκος φέτος. Εγώ περίμενα τα που είναι απλά στα playoffs. Δεν μπήκαν, γι' αυτό το θεωρώ αποτυχία. Τώρα από εκεί και πέρα, τους Καβαλίες τους περίμενα ότι θα είναι κακοί. Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν αυτό περιμέναμε βλέποντας το roster. Οι Καβαλίες περιμέναμε ότι φέτος θα είναι κακοί. Τους Knicks νομίζω ότι μετά τον τραυματισμό του Πορζίνγκης δεν είναι απογοητεύσει το γεγονός ότι αποφάσισαν αφού δεν τους βγήκε χρονιά να πάνε να χάσουν. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι φέτος το outsider που το outsider. Φέτος οι Hornets πολλοί περιμένανε να μπουν στα play-off. Τις σχετικά, τουλάχιστον έτσι περιμέναμε όλοι να είναι αδύναμη η Ανατολή. Όχι μόνο δεν μπήκανε, αλλά βγήκαν τελείως εκτός από πολύ νωρίς κιόλας. Χωρίς να έχουν τραυματισμούς σοβαρούς. Με πολύ ακριβό ρόστερ. Με παίχτες βετεράνους όπως ο Kemba Walker, ο Batum, ο Dwight Howard. Το καλοκαίρι όλοι λέγανε θα μπουν στην οκτάδα και θα κάνουν και ζημιές. Φέτος δεν πλησίασαν καν με αποκορύφωμα το να συζητιέται ο Kemba Walker να φύγει, να φύγει trade. Ωραία. Ο ίδιος πρέπει να το ζήτησε. Ναι, ένας Kemba Walker ο οποίος είναι ουσιαστικά all-star, αν ήταν σε σοβαρή ομάδα θα ήταν all-star, και στον οποίο έχουν χτίσει οι Hornets. Πρόπερσι είχαν μπει τέταρτοι στα play-off, πέρυσι είχαν τους τραυματισμούς τους, δεν μπήκαν στα play-off, φέτος όλοι περίμεναν να μπουν. Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση. Και κυρίως γιατί στο τιμόνι υπάρχει ο MJ. Δεν υπάρχει στο τιμόνι, είναι ιδιοκτήτης. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει την ομάδα κατά κάποιο τρόπο. Από έναν τέτοιο μπασκετάνθρωπο δεν περιμένεις μετά από κάποια χρόνια να χτίσει κάτι καλό. Δηλαδή, ο κορυφαίος αθλητής δεν ανάγκη να είναι και ο κορυφαίος πρόεδρος. Ή μεταξύ μας τώρα είναι και ανάλογα το ποια ομάδα έχεις, το τι marketing έχεις. Ναι, ρεσί, αλλά. Κατάλαβες, δηλαδή το τι θα σηκώσεις. Όταν πας και πες το Χάουαρντ το καλοκαίρι. Εγώ θα προτιμούσα, ρε φίλε, να πάρει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ας έπαιρνα ψηλό τι να είναι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, είναι σαν το να πήρες για τα pick and roll παιδιά, το... στα επόμενα τρία χρόνια, δεν. Αυτό είναι, σαν να λες, σαν να δηλώνεις σε όλους ότι, παιδιά, πήρα το νούμερο ένα, ας πούμε, παίκτη αποτυχία. Γιατί... Παρ' όλα αυτά τα νούμερα του, δεν ήταν λένε. Πολύ καλύτερος φέτος. Ήταν πολύ καλύτερος από την φέτος πέρυσι, στην Ατλάντα. Άγγιξε σε νούμερα τα... Τα καλά του χρόνια. Με Ορλάντο που είχε πάει τελικούς. Okay. Αυτό είναι που σε κάνει και λες. Και δεν είναι άπειρη ομάδα. Απλά εγώ δεν περίμενα ότι θα κάνουν κάτι. Δηλαδή, ναι. Δεν ήταν, ας πούμε, δηλαδή είχα προσδοκίες και από τους Pistons και από τους Timberwolves. Οι Timberwolves θεωρώ ότι απλά πέσανε πάνω σε μια πολύ σκληρή δύση. Ναι, και είχαν και τον τραυματισμό τρίτος... του Jimmy Butler. Εντάξει, okay, αλλά... Που ήταν τρίτη και πήγανε από τρίτος έως όγδος στη δύση ήταν. Ίδιες ομάδες. Μπαίνεις, δεν μπαίνεις. Ναι. Αντίστοιχα στην Ανατολή. Οι Pistons μείναν πολύ νωρίς έξω. Ναι. Από πολύ νωρίς ενώ 10 παιχνίδια πριν τελειώσει η χρονιά. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, δεν περίμενα τους Pistons να πάνε καλά, γι' αυτό και δεν απογοητεύτηκα. Okay, αυτό ναι, είναι ναι. Το. Εντάξει, ωραία. Άρα, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αφού η Γιάφκα λέει Pistons. Θα το σεβαστώ και θα πω θα και εγώ Pistons. Ωραία, λοιπόν. Αυτά όλα μαζί συνολικά. Να κλείσουμε και αυτό το μισάωρο με NBA. Να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Εντάχει σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε τελικό πριν από 5-10 λεπτάκια στο Πλατανιάς ΑΕΚ 0-1. Το πήρε η ΑΕΚ με τον γκολ του Χρυστοδηλόπουλου με προβολή. Χετάφε Σπανιόλ 1-0 εκεί που τα αφήσαμε. Γιουβέντους Σαμπτόρια 3-0 εκεί που τα αφήσαμε. Τελικά είναι όλα αυτά έτσι. Βέρντε Βρέμις Λειψία 1-1 εκεί που το είχαμε αφήσει και αυτό το παιχνίδι. Η Γαλατά Σαράι έβαλε δεύτερο με την Μπάσα Ξεχύρ και πήρε και το ματς. Ενώ το Μπενφίκα Πόρτο είναι στο 0-0 στο 70 λεπτό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι το οποίο βρίσκεται έτσι σε εξέλιξη.
ξεκινάει το Μάλαγα Ρεάλ Μαδρίτης, κάνα τεταρτάκι. Έχει και το Λάτσιο Ρώμα το βράδυ. Ωραίο ματσάκι. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο τέρμπι. Και επειδή ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το χορηγό της ώρας, πάμε να τον ακούσουμε. Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούτε Λίμπερο 107 και 4. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10 βρίσκεστε στη ζώνη του Αλλούια. Είμαι ο Στάθης, δίπλα μου έχω τον Αντώνη σήμερα που ήρθε και μας άλλαξε τη ροή. Πιάσαμε μια ωρίτσα με NBA. Ελπίζω να χορτάσαν οι φαν μας. Ναι, οι φαν του NBA. Εντάξει. Του NBA, όλοι ναι. Οι υπόλοιποι. Εντάξει, επιλέγουμε πάντα να είναι σε ωρίτσα όπου δεν έχει δράση. Και μπαίνει στο mood το βραδινό του ξενυχτήριου. Αυτό, NBA, αυτό. Δηλαδή τώρα Κυριακή βράδυ δεν είχε τίποτα απολύτως. Δεν είχε τίποτα απολύτως. Ποδοσφαιρικάνο, έτσι. Ρε, συμμεταφέρουμε τους ακροατές μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τους μεταφέρουμε στο μαγικό κόσμο. Στο μαγικό κόσμο. Έλα, πες κανένα άλλο κλασικό. Τι λέγεται εκεί πέρα. Στα παρκέ του. Στο American του Dream. Ναι, 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 ναι. Στη Μέκα του παγκοσμίου μπάσκετ. Σωστό. Αν και αυτό είναι η Νέα Υόρκη. Η Μέκα του παγκοσμίου. Εντάξει, ναι. Ναι, το Madison Square Garden. Ωραίο. Βρες τη χώρα του Γιαννάκη, ρε, που τους κάνει πλάκα, ρε. Ωραίο, πες, το εξοχικό του. Κοίταξε, το εξοχικό. Αν είχαμε DPG-δες παντού και στην Αμερική, πιστεύω ότι θα το έχει βγάλει εξοχικό, έτσι. Δηλαδή, το TD Garden. Πώς νίκες έχει κάνει μες στη Νέα Υόρκη, ε? Ο Γιαννάκης. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλές. Πλάκα σε αυτόνεται. Να μην πω τώρα τη λέξη. Ναι, άστα να πάνε. Εντάξει, έχει και πολύ κόσμο, πολλούς Έλληνες εκεί πέρα. Πηγαίνουν κάθε φορά που παίζει στη Νέα Υόρκη, πηγαίνουν 5.000 κόσμο και τον αυλώνουν. Οπότε είναι λογικό. Καλά, δεν νομίζω. Είναι και να σε ψήνει, ρε φίλε, η όλη φάση. Γιατί ξέρεις που πας. Σε μια πόλη είσαι. Πολλοί παίχτες, πολλοί stars. Πολλοί stars το κάνουν αυτό. Για παράδειγμα, ο MJ, ο Κόμπε, ο James, ο Irving. Όλοι κάνουν καταπληκτικά παιχνίδια όποτε έρχονται. Ναι, αυτό είναι. Έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Όταν βρίσκονται σε. Φίλε, τώρα θα πας να παίξεις σε κανονικό γήπεδο με σοβαρή ομάδα, με ιστορική ομάδα. Δεν πας να παίξεις με κάτι Sixers και. Θα έχουμε μπούκα στο στούντιο από Παύλο. Λοιπόν, αυτή την ώρα οι Bucks χάνουν με 5 από ό,τι είδα στα μέσα της τρίτης περίοδου. Πάντως καλά το πάνε το match. Ναι, καλά πάει το match. Λογικά θα πάει μέχρι το τέλος ντερμπάκι. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει κανένα μάτς. Αυτό λέω, ρε φίλε. Αυτό σήμερα μιλάμε για NBA. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Ξεκινάσε λίγο το Μάλαγα Ρεάλ. Κάτσε να δούμε λίγο εντεκάδες εδώ πέρα. Μήπως έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Βλέπω Μπενζεμά. Δεν παίζει ο Κριστιανό. Αμά. Δεν παίζει σήμερα, λοιπόν. Εκτός 18άδας ο Κριστιανό. Έπαθε εξάρθρωση ώμου από τον πανηγυρισμό με τη Γιουβέντους. Δεν είχα διαβαστεί τώρα. Εξάρθρωση ώμου πού. Από τον πανηγυρισμό με τη Γιουβέντους. Εξάρθρωση κοιλιακών. Μπράβο, ρε φίλε. Άσε, ρε φίλε. Περίμενε. Το καλύτερο είναι το εξής. Φεύγει μετά τα πανηγύρια και συνεχίζει γυμνός. Και η κυλιακή του είναι τεντωμένη. Δηλαδή, να σφίγεται. Σφίγεται, ρε, σφίγεται, ρε, ρε, ρε είναι... Γιατί ξέρει θα τον πάρει για τουλάχιστον 2-3 λεπτά ακόμα. Πώς είσαι στην παραλία το καλοκαίρι και ρουφάς κοιλιά λίγο, γιατί έχει δίπλα ένα ωραίο. Θα ήθελα μια καμερίτσα, πραγματικά, ξέρεις, αυτές οι παρακάμερες που τον έπιασε μετά, όταν φόρεσε φανέλα, έκανα. Έβγαλε και προσπαθούσε να πάρει τις ανάσεις που έχασε. Γιατί σφιγκόταν μέχρι τώρα. Ρε φίλε, όμως πας και κάνεις αυτό το σου, πώς το λέμε. Λοιπόν, περίμενε. Μια και έχουμε τώρα έτσι πέναλτι, το χρόνο. Πέναλτι έβαλε. Δεν έβαλε κανένα ψαλιδάκι. Δεν έχει σημασία. Όχι, ρε φίλε, έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, θα σου πω. Ήσουν άφαντο, δεν έβαλε σημασία. Αν είσαι ρεάλ. Κάτσε, ήταν άφαντο, ρε φίλε. Άφαντος... Είχε ευκαιρίες, δεν ήταν άφαντο. Δεν έκανε κακό παιχνίδι. Τις ευκαιρίες έκανε ο Ίσκο. Ναι, δεν έκανε όμως κακό παιχνίδι. Δεν έκανε καλό παιχνίδι. Έφαγαν τρία γκολ μέσα στην έδρα του. Έφαγαν. Για μένα. Συγκρίνει τώρα επειδή φάγανε τρία γκολ. Ναι, κατ' εμέ. Καταρχά δεν έπρεπε. Τρία γκολ σε τέσσερι φάσει φάγανε. Ναι, εντάξει, τα φάγανε. Ναι. Είναι σαν το. Θυμάμαι. Δεν ξέρω. Το Μπαρσελόνα Παναθηναϊκό 5-1 με Γκοβού. Έτσι. Μία ευκαιρία ο Παναθηναϊκό, ένα γκολ. Το θυμάσαι αυτό. Πώ το θυμάμαι. 5-1. Το θέμα είναι ότι. Και καμιά 35 φάσει η Μπαρσελόνα για να κάνει 8-1. Εντάξει. Κατανοητό αυτό που λε. Δεν ξέρω στο Τωρίνο βέβαια η Ρεάλ έκανε τόσε πολλέ ευκαιρίε. Όχι. Είδες. Όχι. Και το 0-3 στο Τωρίνο ήταν πλασματικό. Α, αυτό ακριβώς. Ήταν δίκαια νικήτρια η Ρεάλ. Ναι, και η Γιούβε ήταν δίκαια. Όχι για τόσο καθαρό σκορ πρόκρισης. Εν τέλει, το ζευγάρι αυτό θα ήταν δίκαιο να πάει στην παράταση. 100%. Αυτό. Αλλά εγώ θα το πω τώρα. Το συζητήσαμε και μεσοβδόμαδα. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν το έδινε σε δικιά μου ομάδα, ας πούμε. Άστο τι θα έκανα. Έτσι, ναι. Είμαι ειλικρινής. Αλλά
δεν το θεωρώ σφαγή το πέναλτι. Δηλαδή, είναι ένα πολύ δύσκολο πέναλτι. Εγώ δεν θα το δυναμά ήμουν διαιτητής. Γιατί θα έλεγα, ρε φίλε. Είναι, στο είσαι στο 96. Όχι στο 96. Στο 90 τέλος πάντων. Ναι, στο 96 το ναι. Βάρεσαν. Στο 90 τώρα με μια τέτοια φάση. Θα μου πεις τώρα, άμα δεν το δίνει. Μπορεί να αρμούσαν τη Ρεάλ. Γιατί όντως ήταν σε προφανή φάση για γκολ ο άλλος. Είναι στα 2 μέτρα από το τέρμα. Ο Μπουφόν δεν έχει βγει κάτι στη γραμμή πάνω. Ναι, αλλά κάνει πάρει κοντρόλ, την μπάλα. Κοντρόλ ναι, κάνει. Κοντρόλ, με το στήθος. Ναι, ο άλλος δεν βρίσκει μπάλα. Ρε, δεν βρίσκει μπάλα. Εντάξει. Δηλαδή, δεν τον βρίσκει γκρεμίζει, μπάλα, αλλά δεν και ο άλλος πέφτει. Και όλα. Ο άλλος πέφτει, λες και τον χτύπησε πραγματικά ο άλλος μπουνιά. Κοίταξε, κατ' εμέ το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι βγήκε κόκκινη στον Μπουφόν. Άστο ρε φίλε, να δοκιμάσει να το πιάσει. Εκεί κάτι του είπε ο Μπουφόν. Εγώ τι και να του είπε. Και τι παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, δηλαδή τι θες να μου πει. Ναι, είσαι διαιτητής εκεί... και δεν έχει συνηθίσει να σε βρίζουν οι αντίπαλοι όταν. Ναι, δεν κάνει λάθος το λάθος, άμα το πάμε έτσι. Όχι, δεν είπα να κάνει λάθος. Δώσε μια κίτρινη και άστο το μάτς να τελειώσει, να τελειώσει την καριέρα του Μπουφόν με ένα. Στο Champions League καριέρα, Champions League καριέρα του, ναι. Αν το τηρήσει αυτό που είπε την τελευταία χρονιά. Εγώ δεν θα τον τηρούσα αν ήμουν Μπουφόν. Θα ξανά ρε φίλε. Έχει πέσει πολύ. Εντάξει, εγώ επειδή είμαι φαν. Πάντως, είμαι φαν, στο μάτσο Μπερναμπέου ήταν καταπληκτικός. Έβγαλε 2-3 πολύ καλά. Αλλά πλέον ρε φίλε βγάζει αυτά που πάνε πάνω του. Εγώ θα σου πω το εξής. Είναι decent, δηλαδή είναι ok. Εντάξει. Αλλά από τον τερματοφύλακα θες και το κάτι παραπάνω. Ποιος θα το κάνει ο Σέσνη το κάτι παραπάνω, θες να μου πεις. Δεν έχουν... έχει άλλο. Εντάξει, δεν ναι, έχει okay. άλλο. Θα πρέπει να πάει να πάρει. Απλά αν θες να διεκδικήσεις Champions League. Πρέπει να πάρεις καλό τερματοφύλακα. Και πρέπει να πάρεις σε κάποιον τη θέση του Γκουάιν. Ωραία, μανιά με τον Γκουάιν. Κάποιον στη θέση του Ντιμπάλα πρέπει να πάρει, γιατί θα φύγει ο Ντιμπάλα το καλοκαίρι. Καταλαβες, ο Γκουάιν εκεί θα είναι. Τίμιος. Ποιος θα τον πάρει. Τίμιος. Ποιος θα τον πάρει. Ποιος θα του δώσει τώρα λεφτά που δεν είναι Γιουβέντους. Ναι, αυτό. Εντάξει, τώρα μην λέμε τα ίδια. Ο Γκουάιν. Εντάξει, οκ. Είναι ο μονόθαλμος στους τυφλούς στην Ιταλία. Είναι ένας χαζογκόλης. Ξεκάθαρα το παραδέχομαι ότι είναι χαζογκόλης. Αλλά είναι ο αγαπημένος σου χαζογκόλης. Ναι, ρε φίλε. Είναι ο δικός σου χαζογκόλης και τον αγαπάς. Είναι, ναι, ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι. Καταρχάς τον έχω κράξει άπειρα από τη στιγμή που έφυγε από την Νάπολη. Τον ναι. θεωρώ προδότη. Ναι, δεν φεύγεις από ομάδα όπου είσαι ο superstar. Σ' αγαπάνε όπως αγαπήσανε σχεδόν το Μαραντόνα. Δεν έχουν αγαπήσει κανέναν άλλο τόσο πολύ. Και σηκώνεις και φεύγεις. Και να πας πού? Εντάξει, κοίταξε. Δικαιώθηκε γιατί πήγε, παίξε δύο τελικούς Champions League, πήρε πρωταθλήματα στην Ιταλία. Γενικότερα παίζει σε μια αντικειμενικά. Πιο καλή ομάδα. Ναι, πιο ιστορική ομάδα. Εντάξει, και η Νάπολη ιστορική ομάδα είναι, αλλά δεν το κάνει, ρε φίλε αυτό. Δεν το κάνει. Δηλαδή, φύγε, πάνε στην Παρί. Δεν θα σε πει κανένα τίποτα. Ναι, πάνε πραγμα. Στην Αγγλία, πάνε κάπου αλλού. Τώρα να το να πα στην διεκδικήτρια του τίτλου. Απλά το στυλ. Στη συνδιεκδικήτρια. Ναι, το στυλ ποδοσφαίρου όμως που παίζει ο Γκουάιν ταιριάζει με την Ιταλία. Και γι' αυτό και σίγουρα θεωρώ πως έμεινε εκεί. Και ταιριάζει ως ο επιθετικός σκαλοπάτι. Ναι. Να το πω έτσι απλά. Αυτό λέω. Δεν θα μπορούσε... Ο ακούνητος που πατάς πάνω του όχι για να ανέβεις. Όχι, επειδή λες σκαλοπάτι. Είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κουράσει γενικότερα. Την μπάλα. Την μπάλα δεν την κουρίζει καθόλου, εκείνη η πλάκα. Την μπάλα την ταλαιπωρεί στο τελείωμα της φάσης. Καλά, εκεί είναι. Ξέρει ο Εγουάιν ότι είναι ο Σαλπιγκίδης της Αργεντινής. Κάτσε, δηλαδή... ο Σαλπιγκίδης μπροστά του είναι το μυρίζει. Ναι. Έβαζε σχεδόν. Το μυρίζει ο Σαλπιγκίδης μπροστά. Έβαζε, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά ξέρει ότι δεν μπορεί να τριμπλάρει. Ναι. Και κάνει τα πολύ απαραίτητα. Όπως και να το κάνουμε, αυτό του πιστώνει. Αυτό δεν το πιστεύω ότι είναι. Ναι. Ότι είναι πάνω από τα μυαλά του πάνω από το κεφάλι. Ξέρει του. Τι μπορεί όντως, να κάνει. Όντως, και αυτό, τα κάνει. Σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Αλλά εντάξει, okay. Δεν είναι παίκτη επίπεδου Αγουέρο. Ναι. Δεν ήταν παίκτη επίπεδου να παίξει τη Ρεάλ. Ναι. Σε όλα αυτά ναι. Αλλά. Το θέμα είναι ότι αν δεν έδινε το πέναλτι. Το θέμα αν δεν βάζει πόρτο ρε φίλε γκολ να πούμε εδώ πέρα. Θα μείνουμε στο 0-0, απίστευτο. Το θέμα είναι ότι αν δεν έδινε το πέναλτι, αν δεν έδινε το πέναλτι που κατ' εμέ, αν θέλεις να ευνοήσεις το προϊόν που πουλάς, άστο το παιχνίδι να πάει στην παράταση. Να πάει στα πέναλτι. Έδωσε ένα. Κακά τα ψέματα, το πέναλτι δεν ήταν μπαμ. Δεν έκανε, δεν ήταν κράχτη που αν δεν το έδινε θα του κόβανε την καριέρα. Ωραία. Ήταν ένα πέναλτι που μπορούσε να με το δώσει. Όχι, εντάξει, κακό τώρα. Είναι στο 90, άστο το παιχνίδι να κρυθεί. Είσαι Champions League, φίλε. Αυτό. Την προηγούμενη μέρα έχει γίνει μια τρομερή ανατροπή με τη Ρώμα. Ακριβώς. Άστο να δούμε τι θα γίνει. Και μάλιστα εγώ έλεγα ότι επειδή έχασα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, έλεγα χαρακτηριστικά με φίλο, έλεγα εντάξει ότι ήταν να δούμε σε ανατροπή, το είδαμε χθες τώρα. Σιγά μην κάνει κανένα ανατροπή σήμερα η City ή πες το, η Juve. Και τελικά παραλίγο να γίνει και στα δύο παιχνίδια. Γιατί η City ξεκίνησε από νωρίς με γκολ, είχε ακυρωθέν
Καλά και αυτό. Έφαγε. Τι σφαγή ήταν η ισοφάριση ήταν για μένα τυχερή. Α, νόμιζα το ακυρωθέν θα πεις ότι... Όχι, όχι, για την ισοφάριση της Λίβερπουλ. Ισοφάριση της Λίβερπουλ στο πιο ακύρο σημείο, δηλαδή στην αρχή του Δευτέρου, με κόντρα, με φάση που δεν ήταν φάση. Ναι. Και ουσιαστικά τελειώνει εκεί την πρόκληση. Θα βλέπαμε άλλο μάτσα άμα δεν έβαλε τον γκολ. Απλά δεν με πειράζει να γίνει αυτό σε ομάδα τύπου Λίβερπουλ. Με πειράζει να γίνει σε ομάδα τύπου Ρεάλ, η οποία το κάνει παρελειμμένα τα τελευταία χρόνια. Οπότε... Δεν ξέρω. Για τη Λίβερπουλ, για παράδειγμα, το γκολ που ακύρωσε ήταν όντως τραγικό. Δηλαδή, θα έπρεπε να μετρήσει τον γκολ για τη City και θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Αλλά έγινε πρώτη φορά φέτος. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι άλλη χρονιά η Λίβερπουλ να περνάει με σμπρόξιμο. Φέτος η Real. Δεν θυμάσαι τη Λίβερπουλ να περνάει με σμπρόξιμο. Πλάκα με κάνεις. Πότε. Πλάκα μου κάνεις. Για δώσε. Κάτσε. Εγώ θυμάμαι ακόμα, έχω χαραγμένες τις μνήμες μου. Τον γκολ στη γραμμή. Ναι, ρε φίλε, με τον Λουίς Γκαρσία, ρε φίλε. Είχε περάσει. Αποκλείστηκε η Τσέλσι. Είχε περάσει, θα είμαι τελικά. Πέρασε τελικό. Ναι, αλλά πέρασε η γραμμή την μπάλα. Όχι. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Άσε τώρα. Και κράζανε το Μουρίνιο τότε που αποκλείστηκε, ρε φίλε. Κατάλαβες. Άστο και πονάνε τα αυτά μας. Κοίταξε, με Μπαρτσελόνες, Ρεάλ Μαδρίτες. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ και Λίβερπουλ. Άντε, βάλε και τη Λίβερπουλ. Μιλάω για το Champions League. Άρα ένας λόγος παραπάνω. Γιατί δεν μιλάμε για το ακυρωθέν γκολ της City τότε και μιλάμε μόνο για τον πέναλτι της Ρεάλ. Ναι, κακός. 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 Ακυρωθέν γκολ και μάλιστα είχε και δοκάρι μετά η City που θα μπορούσε να κάνει το 3-0 και να τελειώσει. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Ναι. Ναι. Γενικά, ναι. Είδες και τι παίχτηκε με την κλήρωση και τη Ρώμα. Έλα ρε τώρα, δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ με το Σάμαρι, ρε φίλε. Με το Σάμαρι. Δες το ξυλοκόπο το Σάμαρι, ρε. Σάπισε τον Ερέρα να πούμε. Λοιπόν, 90 λεπτό στο μεγάλο ντέρμπι. Μπενφίκα Πόρτο. Στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Ιβηρικής. Εντάξει, το Real Barcelona είναι πιο. Για να δούμε. Έτσι, έλα Μπραχίμι εκεί πέρα να κάνει την κάθετη. Έλα, ωραίος. Έλα, βάτσου το τώρα έτσι. Έλα, στείλ τους να πούμε στο. Γκολ! 0-1, μεγάλη πόρτα, κυρίες και κύριοι. 0-1. Βασίλη, χαμήλω τα μικρόφωνα. 0-1. 0-1. 0-1. Κλείσε, βγάλε μας. Σαββατογεννημένος. Το έλεγε 87 λεπτά, δεν το βλέπαμε το παιχνίδι. Και με το που το γυρίσαμε, έβαλε γκολ η Πόρτο. Ναι, ρε φίλε. Να το στο Σέρζιο, ρε φίλε. Πάνε, παίξε τζόκερ. Να το, ρε φίλε. Η τεράστια Πόρτο. Μέσα στη βρωμερή Μπενφίκα. Δες τι πετάνε, ρε. Οι αλήτες. Νομίζω περισσότερο γούσταρες αυτό το διπλό στον Ταλούζ παρά το άλλο που είχε γίνει το 2004. Βίβα Μέχικο. Νομίζω περισσότερο γούσταρες αυτό το διπλό στον Ταλούζ παρά το άλλο που έγινε το 2004. Γκολάρα του Ερέρα, παιδιά. Γκολάρα. Καταπληκτικό γκολ. Έξω από την περιοχή. Καληνύχτα. Στο παραθυράκι. Καληνύχτα. Πα. Καληνύχτα. Έλα ρε Σέρζιο. Εντάξει, πριν από δύο λεπτά τον έδιωξε. Τον έκραζε. Ναι. Πριν δύο λεπτά τον έδιωξε. Έτσι αγόρι μου. Δείξου εκεί του κοιλιακού σου κι εσύ. Εντάξει, τι είναι αυτό μπροστά στον Ρονάλντο. Από τα Λίντλ. Η αρχηγάρα λοιπόν έβαλε τον γκολ. Με 21ο. Ωραίος ο Σάμαρης. Από το Σάμαρη ξεκίνησε έτσι. Το φάουλ του Σάμαρη ξεκίνησε η φάση. Όπου η Πόρτο. Κλάτς Σάμαρης. Κάνει το 0-1. και παίρνει κεφάλι στην κούρσα του πρωταθλήματος. Εφόσον μείνει αυτό το 0-1, έτσι. Γιατί έχουμε δει πολλά να μην. Ειδικά με αυτή την άμυνα φέτος. Φίλε Σέρζιο. Του χρόνου να του. Ακόμα καλύτερο είναι. Ρένα. Ναι. Του λέει εκεί πέρα, κοίταξε. Τώρα πρέπει να κρατήσουμε το 0. Για να δούμε. Πέντε παίκτες βλέπω η Μπεφίκα έχει έτοιμος να φύγουν μπροστά. Δεν τους μένεις καλά, έξω είναι. Να φύγουν κατευθείαν. Το γύριζε πώς κάναμε στο προ που το γυρνούσαμε σε 2-2-6. Κάτσε, ο Φορτούνης είναι αυτός. Ξέρεις, τώρα βάζουμε τους χάρακες μέσα. Ποιο είναι πιο πολύ. Πώς το λέει...
Πεναλτόμετρο. Πώς ήταν το τραυματιόμετρο. Έτσι, έτσι. Τραυματιόμετρο, ψαϊδόμετρο. Έλα, φάουλ. Την τελείωσε τη φάση. Γιγάντας. Ωραίος, ποιος είναι αυτός ο πεντάτης. Τελείωσε η φάση. 93ο λεπτό. Έχει δείξει 4 λεπτά. Φαντάζομαι θα κρατήσει παραπάνω. Εντάξει, όλοι κάνουν φάουλ εδώ πέρα. Τέλος πάντων, την τελείωσε τη φάση στη μικρή περιοχή. Εντάξει, έχει φτύσει πνευμόνιο ο Ερέρα. Τον βλέπεις να σέρνεται στην άλλη μεριά. Εντάξει, το δικαιούται. Το δικαιούται, ναι. Λοιπόν, στο 8ο λεπτό, Λάτσιο Ρώμα στο 0-0. Θα επιστρέψουμε το βλέμμα μας εκεί μετά τη λήξη του παιχνιδιού στην Πορτογαλία. Ναι, ρε φίλε, πάμε να δούμε τα τελευταία 5 λεπτά. Καλό το Celtics Bucks, αλλά έχει ακόμα. Έτσι, καλό το μπασκετάκι, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα σήμερα μέσα στον Νταλούζ. Το οποίο έχει έχουν εντάξει, κάτσει όλοι κάτω. Όλοι. Να ανοίξει η γη να του καταπιεί. Κηδεία σήμερα. Τι κάνει αυτό. Φεύγει ο Κασίλια. Έλα, ρε γιγάντα Ίκερ. Έλα. Τι κάνει. Πετάνε τσακμάκια, ρε φίλε. Οι αλήτες. Έχει δει αυτά. Τα έχει δει πουθενά. Τα ανοίγει την παλάμη του και λέει: δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τα βγάλω εγώ έξω. Κύριος, με το πάσο του περπατώντα. Κύριο. Και ο διαιτητή ωραίο. Του λέει: άντε πάμε. Εντάξει. Έλα, ρε Ίκερ. Την τελευταία χρονιά και άλλο... της καριέρας του. Στο... Το δήλωσε. Ε? Το δήλωσε ότι στην Πόρτο. Πού θα πάει. Πού θα πάει. Ξέρω εγώ πού θα πάει. Α δούμε πού θα πάει. Μπορεί να πάει σε κανένα MLS. Να γυρίσει στη Ρεάλ με αυτές τις κουνελιές που έκανε ο. Κοίταξε. Ο τέτοιος. Έχει πέσει επίπεδο Κασίλιας τα τελευταία χρόνια. Πολλά επίπεδα έχει. Αλλά πέσει. Νομίζω ότι δεν τον σηκώνει το κλίμα στα αποδυτήρια. Και είχε γίνει την πρώτη χρονιά με Μουρίνια, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Έτσι, ναι. Που είχε σφαχτεί με Κριστιάνο, γιατί είχαν ουσιαστικά βγει πολλά πράγματα από τα αποδυτήρια της Ρεάλ μέσω της συντρόφου του. Είχε κάνει. Ναι, πω, τρομερό. Το θυμάσαι αυτό. Θυμάμαι. Είχε βάλει τον Ισπανό, πώς τον λέγανε. Όταν λες αυτό, τη συντρόφο του Κασιλιάς. Ναι. Τη θυμάμαι. Όχι, είχε βάλει. Καρμπονέρο. Ναι. Εγώ τη θυμάμαι γιατί είχε έρθει και σε ένα μάτς Άρης Ατλέτικο Μαδρίτης εδώ πέρα. Καλά κάνεις και θυμάσαι. Έτσι. Ναι, και θυμάμαι. Ελά, λήξη. Ωραία. Τέλος το μάτς. Μπουλκουμέ για την Μπενφίκα. Έτσι, τι θέλει. Τι θέλει ο γίγαντας εκεί πέρα. Και άλλα λεπτά. Ήθελε και άλλα λεπτά. Α, στο καληνύχτα. Εντάξει, Βασίλη, ωραία. Είδαμε και σήμερα πώς το λένε. Πάμε να δούμε τώρα ό,τι θέλετε. Εντάξει, είδαμε τα τελευταία 5 λεπτά. Είδαμε τον πολύ ωραίο Γιώργο Μάγκα που έκανε η ομάδα με τον Αετό της Λισαβόνας. Ωραία, βάλτε εκεί πέρα. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε κάποιο τέρμα αυτή τη στιγμή. Τελικό, Μπενφίκα Πόρτο 0-1 με τον γκολ στο 90 λεπτό του Έρερα που φέρνει την Πόρτο στους 76 βαθμούς και στην κορυφή. Στους 74 είναι η Μπενφίκα με 4 μάτς να απομένουν για το τέλος του φετινού πρωταθλήματος. Επόμενη αγωνιστική Πόρτο σε Τουμπάλ και Εστορίλ Μπενφίκα. Εντάξει. Τεράστιο διπλό το σημερινό. Κλειδώνει ουσιαστικά. Φίλε Σέρζιο, άμα δεν κάνεις 4 στα 4, σταμάτα από προπονητής. Δεν γίνεται στην Πορτογαλία να μην μπορείς να κάνεις 4 στα 4. Μπορεί να παίζεις με καμιά Μπράγκα, με καμιά Όχι, έπαιξε. Sporting. Έπαιξε με την Μπράγκα. Έπαιξε. Τέλος πάντων, αυτά. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα μάτσο live. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Έχει ξεκινήσει και στο 10ο λεπτό βρίσκεται το Μάλαγα Ρεάλ Μαδρίτης. Είπαμε Ρεάλ, δεν παίζει ο Κριστιάνο. Κράξαμε για λίγο. Εντάξει, φίλε. Αν είσαι Έλληνας οπαδός και δεν κράξεις Χριστιανό Ρονάλντο. Έτσι, πρέπει να κράξεις λίγο, ρε φίλε. Βαγέχο, βλέπω παίζει. Έχει αφήσει και τον Βαράν για ξεκούραση ο Ζιζού και τον Μόντριτς και τον Μπέιλ. Τους έχει αφήσει εκτός αυτούς τους 4 παίκτες. Ενώ έχει κρατήσει τον πάγκο τον Κρός, από ό,τι βλέπω από τους βασικούς, και τον Μαρσέλο έχει αφήσει τον πάγκο. Ξεκάθαρα κρατάει παίκτες. Έτσι κι αλλιώς η Ρεάλ το μάξ που μπορεί να πάρει, το οποίο είναι και δύσκολο, γιατί η Ατλέτικο δεν δείχνει να χάνει την δεύτερη θέση, είναι να βγει τρίτη. Βεβαίως, να πούμε και το άλλο, έχει και τη Βαλένθια που κυνηγάει. Όχι απλά κυνηγάει, είναι στα ίδια. Αν και, όχι, ένα βαθμό πάνω είναι η Βαλένθια, αν κερδίσει με Ρεάλ πάει στο συν 2. Αυτό τώρα που βλέπεις είναι σε live βαθμολογία. Επειδή είναι το μάτς στην ισοπαλία, έχει ένα βαθμό. Οπότε, ναι, ενδιαφέρεται η Ρεάλ προφανώς για τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αλλά μεταξύ μας, αν το πάρει το Champions League, θα παίξει κατευθείαν στους ομίλους. Οπότε θα παίξει καν προκριματικά. Έτσι. Ναι.
Οπότε τα δίνει δηλαδή, όλα για να κερδίσει την Bayern. Στην τελική, ας παίξει και πραγματικά η Real. Δηλαδή, ρεάλισε. Με ποιον να παίξει. Με ποιον να κληρωθεί, ρε φίλε. Φέρτε όποια ομάδα και να, για να κληρωθεί. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αυτό που του ενδιαφέρει και νομίζω ότι θα είναι τεράστια επιτυχία να το κάνει. Να το πάρει τρίτη σέρι. Εννοείται. Δεν, δεν υπήρχε ομάδα που να έχει κάνει δεύτερο σέρι. Και το έκανε. Το σπάσε η Real. Champions League. Champions League δεν υπήρχε. Πόσο μάλλον να πάρει τρία συνεχόμενα. Έτσι. Δεν ξέρω τρία αν πρωταθλητριών είχαν πάρει ποτέ τρία συνεχόμενα κάποιοι. Πέντε είχε πάρει η Real. Συνεχόμενα ήταν. Το 60. Ναι, τότε είχε πάρει. Τότε με τον Μπούσκας το 60 ήταν το 50. Καλά, άστο τότε. Ναι, τότε ήταν και νοκάουτ. Δηλαδή δεν ήταν. Παίζανε 8 ομάδες, 4 μη σου πω. Όχι, δεν παίζανε τόσες λίγες ομάδες, αλλά παίζανε μόνο νοκάουτ. Δηλαδή ήταν και θέμα κλήρωση μέχρι να πάνε. Εντάξει τώρα πλέον. Γι' αυτό λέω από Champions League και μετά. Ιδρύσεως. Του Champions League και όχι του πρωταθλητριών. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε. Ήταν ακόμα ένα αλληλούια. Σήμερα είχαμε πορτοκαλί σπυριάρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη Βουλγαρίδη που ήταν στο στούντιο. Και εγώ ευχαριστώ, Στάθη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σουκού. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Καβαδίας. Μας ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι ο Στάθης Νικολαίδης. Τα λέμε το επόμενο έτσι, weekend. Να ευχαριστήσουμε και τα έπλα Παπαϊωάννου, τα οποία ήταν χορηγός του Αλληλούια. Μπορείτε να πάτε στην Ευκαρπία να δείτε εκεί έπιπλα τα οποία θα τα φτιάξετε με βάση το χώρο σας, με το στυλ που θέλετε και κυρίως με ευκολίες πληρωμής και αρκετά καλές τιμές. Κυρίως για το γεγονός ότι παίρνετε καστομιές, παίρνετε έπιπλα προσαρμοσμένα στο χώρο σας. Αξίζει δηλαδή να ρίξετε μια ματιά. Εμείς να αφήσουμε τη σκυτάλη στον Τάσο Τρίγια με τον Στέλιο Παπαντονίου και την παρέα τους. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι και άλλα παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Να έχετε ένα καλό βράδυ.